Γεια σας. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Είμαστε πάρα πολύ καλά εσείς. Θα δείξει. Καλό μήνα. Good month. Good month. Το πιάσατε το Μάη? Ήθελες να το πεις αυτό εσύ. Ήθελες. Αφού έκανα hashtag όλη την ημέρα χθες, έκανα το hashtag πιάσε μου τον Μάη. Σου απάντησαν. Αν το πιάσαν ή όχι. Μου το πιάσανε τον Μάη. Ήρθαν οι γείτονες από το χωριό, εννοώ καλέ τώρα κι εσείς. Πού πάει το μυαλό σας τώρα κι εσείς? Λοιπόν, εδώ είμαστε. Το ραντεβού στις 4 μόλις ξεκίνησε. Καλά να πάθετε, δεν φταίμε εμείς. 2 Μάη. Yes. Πώς περνάει έτσι γρήγορα ο μήνας μαζί σου? Ιδέες. Από τον Οκτώβριο κιόλας, όχι τώρα. Από τον Οκτώβριο. Τόσους μήνες μαζί. Είμαστε τόσο καιρό μαζί. Είμαστε. Θες να κάνουμε τέτοιο? Τι? Να τα κάνουμε όλες τις στιγμές. Θα τις ακούσουν αύριο. Θα τις ακούσουν αύριο. Θα κάνουμε flashback αύριο. Αύριο θα ακουστεί αύριο. Λοιπόν, σήμερα όμως εδώ μαζί μας θα έχουμε τους συντελεστές της παράστασης Φτιστός ο Μακαρίτης. Φτιστός ο Μακαρίτης. Κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 5 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο εδώ. Στις 9 το βράδυ. Θα έχουμε μαζί μας λοιπόν την σκηνοθέτη της παράστασης, την Εύη Σταματίου. Πάμε άλλο. Τον Κωνσταντίνο τον Τσιμπούκα, τον πρωταγωνιστή στην παράσταση. Την Όλγα Καλογύρου. Γιατί μας έχει δώσει και συμβουλές η Όλγα πριν να πούμε στον αέρα. Θέλω να τα πούμε αυτά. Δεν το ξέρω εγώ γι' αυτό. Κατάλαβες? Έπρεπε να το μάθουμε. Δεν το ξέρω εγώ για τα φώτα. Δηλαδή ήμουν ένας ανίδεος άνθρωπος αυτού του πλανήτη. Είδες τώρα που το έμαθα, δεν νιώθεις. Πώς αισθάνεσαι? Το ίδιο. Μην φανταστείς. Τίποτα δεν αλλάξει. Το πολύ να κάτσω εδώ δύο βιντεάκια στο YouTube, αυτό δεν είναι κάτι παραπάνω, ας πούμε. Μάλιστα, τα παιδιά θα είναι εδώ μαζί μας λοιπόν για να μας πούνε για την παράσταση, για τις 6 μοναδικές παραστάσεις που θα γίνουν στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας. Και όχι μόνο, γιατί θα είναι πολύ καλό και θα πάει, ξέρεις. Θα πάει παραπέρα πλέον. Θα πάει απαυτώντας που λέμε συνήθως. Θα πάει παραπέρα. Θα πάει απαυτώνοντας. Λοιπόν. Αλλά δεν μπορούμε να τα πούμε καλά. Ενώ αν η διοίκηση θέλει, ας πούμε, του χρόνου να είμαστε ελεύθεροι, ας μας βάλει 12. Το πάμε έτσι κομικά, γιατί είναι μια κομική παράσταση. Μια ξεκαρδιστική κομμωδία, οπότε δεν μπορούμε να είμαστε τώρα σοβαροί και να πούμε η παράσταση αυτή θα γίνει το Σάββατο 5 Μαΐου. Να ρωτήσω κάτι. Μια απορία θα μας τα πείτε βέβαια και όταν θα είμαστε στον αέρα. Το Φτιστός ο Μακαρίτης είναι σαν αυτό που λένε κάποιες γιαγιές στο χωριό, αχ, είσαι ίδιος ο συγχωρεμένος. Αυτό είναι. Ξέρεις τι. Και αφού. Λες και ήταν δύσκολο και εσύ μου κάνεις και τεμενάδες, λες και το. Παναγία μου. Γι' αυτό κάνετε παρέες όλοι εσείς μαζί, ναι. Και για πάμε. Πάμε λοιπόν στα παιδιά, πρέπει να πούμε πρώτον τα social media της εκπομπής μας. Στη σελίδα μας στο Facebook, ραντεβού στις 4, Star FM 97,1. Και στο Twitter και στο Instagram, ραντεβού στα RFM. Απλώς χρησιμοποιείτε το hashtag ραντεβού στα RFM σε όλα τα social media. Όλα μα όλα τα social media παντού μας βρίσκεται. Και ξέρεις τι, τυχαία βρέθηκε μπροστά μου ένα θέμα το οποίο ταιριάζει με τα παιδιά. Θέλουνε τώρα οι νεκροθάφτες να κάνουν επίσημη σχολή θαψίματος. Και μετά από αυτό, εγώ αυτή τη στιγμή μετανιώνω που δεν δίνω τώρα πανελλαδικές. Μα θέλουν να κάνουν επίσης. Είναι ιδιωτική, αν είναι ιδιωτική, πληρώνω όσο το μήνα. Συγγνώμη, ο Θοδωρής ο Δρακάκης το έχει γράψει αυτό το άρθρο. Αυτό, ναι, ο Θοδωρής μου. Συγγνώμη, μετακινήθηκα. Μια πολύ σπουδαία πρωτοβουλία πάρθηκε από την Ένωση Λειτουργών Γραφείων Κηδιών και τα χειρατικά. Υπάρχει Ένωση Λειτουργών Γραφείων Κηδιών. Φυσικά. Τη οποία η δεύτερη σύνοδο αντιπροέδρων πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου που μα πέρασε στο Βόλο. Στο κονκλάβιο, μάλλον, πραγματοποίησαν στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημητηρίου Μαγνησίας οι γκουρού των Κηδιών. Οι ποιοι? Οι γκουρού των Κηδιών. Μεταξύ άλλων, πληροφόρησαν το κοινό ότι οι διαδικασίες για τη δημιουργία μιας σχολής επαγγελμάτων κηδείας προχωρούν κανονικά σε περίπτωση που κάποιος θα ήθελε να φοιτήσει το θάψιμο σε ανώτερο επίπεδο. Να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα, μαθαίνεις το ή τα είδη χώματος. Δηλαδή, άμα είναι κουμαρόχωμα, πάει πιο γρήγορα η φτεριά. Αν είναι αυτό. Το άλλο καστανόχωμα, δεν πάει. Πρέπει να ρίξεις λίγο πίση και με το πόδι στο φτιάρι. Δεν μαθαίνεις αυτό, παιδί μου. Αφού σχολείς αψίματος. Μαθαίνεις όλη την εκ των προτέρων διαδικασία, κατάλαβες. Μαθαίνεις πώς πρέπει να τον περιποιήσεις, τι πρέπει να κάνεις, τι φέρετε να επιλεχθεί, κατάλαβες. Καρυδιά, σκαλιστή καρυδιά, 27.000 τότε. Αναλυτικά θα σου πω ότι ο πρόεδρος της Ένωσης Λειτουργών Γραφείων Κηδιών Ελλάδος, Νίκος Αγγελέτος. Ότι υπάρχει τέτοιος πρόεδρος, δεν ξεπερνά, δεν μπορώ. Αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο που έχει καταθέσει η Ένωση περί ίδρυσης και λειτουργίας γραφείων κηδιών και στην προσπάθεια που κάνει για να συναντηθεί με τους υπουργούς εσωτερικών και Πομεδή, Σκουρλέτη και Σπίρτζη. Καλά, που κάνει ο Σπίρτζη όμως. Επαγγελμάτων κηδείας. Ειδικά έχει αναλάβει ο νομικός σύμβουλος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας,
και τη Ένωση Λειτουργών Γραφείων και Ιδιών Ελλάδος, Γιώργος Πλιάτσικας, ο οποίος τόνισε ότι τα πανεπιστήμια έχουν τη δυνατότητα να ανοίγουν νέα τμήματα όπως θα ήταν το συγκεκριμένο. Και ως εκπομπή πρέπει να κάνουμε εμείς τώρα ένα πάρα πολύ ωραίο. Μουσικό διάλειμμα. Όχι, 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 όχι. Όχι. Θα πρέπει να κάνουμε μια πρόταση λοιπόν στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, η οποία αγωνίζεται για να έχουμε εδώ πέρα το Πανεπιστήμιο Στερεάς, να δημιουργήσει αυτή την καινούργια σχολή. Αφού θέλω να δημιουργήσω ένα καινούργιο πανεπιστήμιο, να το δημιουργήσετε το Πανεπιστήμιο Νεκροθαυτών. Επαγγελμάτων και ιδιών. Δεν το λένε έτσι τόσο μακάβρια. Ναι, δηλαδή πιστεύει οι φοιτητέ, δεν το λένε πάω στο Πανεπιστήμιο Νεκροθαυτών, δεν το λένε επαγγελμάτων και ιδιών. Μα τώρα θέλουν να χτίσουν ένα τέτοιο, ένα μέλλον μπροστά. Να ρωτήσω κάτι, θα μαθαίνουν και τις ψαλμωδίες, δηλαδή όταν θα ακούσετε το εν τόπο χλωραίο, τον βάζετε. Όταν θα ακούσετε το εν τόπο αναψύξεως, βάζετε το καπάκι. Έτσι. Ρίξτε χώμα από πάνω. Τα λουλούδια με ποιο τρόπο. Υπάρχει πρωτόκολλο στις κηδείες. Δεν ξέρω. Να πάρουμε ένα γραφείο τηλετών να μας πει. Θα ακούσουμε ένα χαρούμενο τραγούδι. Θα ακούσουμε. Θα ακούσουμε χαρούμενο, αλλά να ακούσουμε την Παυλίνα Βουλγαράκη. Την οποία την έχω λιώσει, την ακούω από τότε που βγήκε. Έτσι δεν υπάρχει. Το βάλαμε έξω από tvstar.gr. Είπαμε και εδώ την Παυλίνα και ετοιμάζει και η περιοδία. Θα είναι σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και θα έρθει και σε εμά. Θέλει, δεν θέλει. Θα τη φέρουμε σε κοντά. Είχαμε μιλήσει πριν λίγο πριν πάει η Γερμανία. Ναι. Και έχει βγάλει ένα καινούργιο τραγούδι, το Έλα Πιο Κοντά, αν δεν κάνω λάθος. Ένα υπέροχο τραγούδι. Έλα λίγο πιο κοντά. Έλα λίγο πιο κοντά. Μπαλάντα. Πολύ όμορφη μπαλάντα. Να ηρεμήσουμε. Γιατί και στις κηδείες θα παίζουν μπαλάντες. Θα παίζουν, δεν παίζει το βρέχει φωτιά στη τράτα μου. Πάμε παρακαλώ.
πάμε λίγο. Ναι, πάμε. Α, κοίτα μια ωραία παλιά. Κοίτα. Το λέω και πάλι. Καλά, θα σε βλέπουμε και μόνο σπίτι. Θα το κρύψουμε και το μικρόφωνο. Γίναμε πολύ. Επιστρέψαμε. Τι ωραία που είμαστε πολύ. Έχει καμιά φωλιά από εδώ και βγαίνει. Θα έρθουν κι άλλοι. Από πάνω, βγαίνει αυτό. Είστε πολύ. Τελικά, γεια σας, ρε παιδιά. Γεια σας. Χαίρετε. Είμαστε πολύ καλά που είμαστε εδώ. Πώς νιώθετε. Να καλωσορίσουμε στο στούντιο λοιπόν την Εύη Σταματίου, τον Κωνσταντίνο Τσιμπούκα και την Όλγα Καλογύρου. Δώστε μου ένα χειροκρότημα. Από το κοινό μας. Και το κοινό μας έχουμε και τεράστιο κοινό πια. Να το. Γύρισα από πρωτομαγιά φαγωμένο, εντάξει. Έχουμε μπερδέψει λίγο με την πρωτομαγιά. Εμείς τσικνίζουμε και όλα παράλληλα κάνουμε. Είμαστε Ελλάδα, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Ναι, εντάξει, σα παρακαλώ. Ναι, πες, ναι. Καθαρά Δευτέρα. Εντάξει, δεν ξέρω γιατί. Και εμένα γιατί μου πέρα ήταν Κυριακή, νομίζω. Λαμίας, ακριβώς, το Σάββατο 5 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας για 6 μοναδικές παραστάσεις. Μοναδικές. Μοναδικές. Δεν θα έχουμε άλλες. Ξεκαρδιστικές. Όχι. Άμα το ζητήσει το κοινό. Άμα το ζητήσει το κοινό, ναι. Εντάξει, θα κατεβούμε πανό, πορεία. Καλά, δεν το έχουμε σε τίποτα. Το κάνουμε. Εγώ έχω από μόνος μου όλο αυτό το της πορείας. Ένας άνθρωπος από μόνος μου. Λοιπόν, για πείτε μας λίγα λόγια για την παράσταση και για το συγκεκριμένο έργο. Το συγκεκριμένο έργο που πρέπει να αναφέρουμε και τη συγγραφέα φυσικά είναι η Πέννη Φιλακτάκη. Γράφτηκε το 2012 και μιλάει για τον Μιχάλη Μπεζενόγλου. Εγώ είμαι ο Μιχάλη. Εδώ. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε και τα κορίτσια που έχουν μαζευτεί απ' έξω. Υπομονή κάνουν τώρα. Είπατε να το ανεβάσω στο Facebook, το ανέβασα. Συγγνώμη, τι να κάνω, δεν ήξερα τι άλλο να κάνω. Εντάξει, παιδιά, κοίταξε. Το συντριβάνι έχει δικαιμίσει κόσμο. Ναι. Όχι, άλλο λέμε. Μια κάτι είναι στο κομματικό. Δεν είναι θέμα. Όχι, μην το κρατάς. Πάμε. Ο Μιχάλης Μπεζενόγλου, λοιπόν, χρωστάει λόγω κληρονομικότητας. Γιατί χρωστάει λόγω κληρονομικότητας. Τι να σου λέω τώρα, πρέπει να έρθεις να το δεις. Είναι στο DNA του, δηλαδή έχει περάσει μέσα στο γονίδιό του όλο αυτό. Α, όλο του το σόι χρωστάει, ας πούμε, για παράδειγμα. Δεν είναι μόνο σόι, δηλαδή η λέξη σόι δεν το καλύπτει αυτό που έχει γίνει σε αυτό το έργο. Δεν θα σας αποκαλύψουμε τίποτα άλλο, γιατί... Ναι, το φτιστό ο Μακαρίτης από πού βγαίνει όμως όλο αυτό, πού προκύπτει. Είναι... Δηλαδή, αφού χρωστάει λόγω κληρονομικότητας. Πάμε πίσω τρεις γενιές, για να καταλάβεις. Θα δούμε δηλαδή πώς γεννήθηκε ο παππούς του, πώς πέθανε. Όχι, πώς πέθανε ο παππούς του. Την ημέρα της κηδείας του παππού του. Θα δούμε την ιστορία του παπά του. Γι' αυτό λέμε φτιστό ο Μακαρίτης. Καταλαβαίνεις. Πάει πίσω, πάει πίσω. Ναι, και τελικά καταλήγουμε στον Μιχάλη Μπεζενόγλου σήμερα. Και αυτό τελικά ο άνθρωπο. Λέει για να γλιτώσει από αυτά όλα, γιατί τον κυνηγάει μια κατάρα, ας πούμε. Μαλαντή. Μια μαλαντή, βεβαίως. Μαλαντή, βεβαίως. Μάθαμε και γαλλικά σε αυτή την παράσταση. Νάτα. Είσαι και πολύ. Λοιπόν, και αυτός ο άνθρωπος είναι λίγο ένας ψευτράκος, είναι λίγο ένας ψιλοπατεωνάκος και έρχεται ένας κλητήρας και θέλει να του τα πάρει όλα. Ναι. Και προσπαθεί να πείσει τον κλητήρα ότι για όλα αυτά που του συμβαίνουν στη ζωή του, δεν ευθύνεται αυτός, αλλά μια τρομερή μαλαντή, δηλαδή μια αρρώστια, μια κατάρα που τον κυνηγάει από τους προγόνους του και φτάνει μέχρι σήμερα. Αυτό μπορώ να πω και εγώ, όχι κάτι άλλο. Και πηγαίνουμε πίσω τρεις γενιές και βλέπουμε την ιστορία από τον προπάπο του μέχρι και σήμερα τι γίνεται τελικά και καταλήγει αυτός ο άνθρωπος να έχει αυτή τη μοίρα. Για να μας πει όμως και η Όλγα Καλογύρου, για να καταλάβουμε λίγο περισσότερα από το έργο, γιατί αυτός δεν είπε τίποτα τώρα. Δηλαδή τώρα, εγώ σε έχω δίπλωμα όμως, τώρα δεν θέλω να σε τρομάξω. Θα τα πεις όλα. Όλα. Ωραία. Όλγα, μου πες μας για το δικό σου ρόλο συγκεκριμένα. Ο δικός μου ρόλος είναι τρεις. Τέλειο, παιδιά! Τριπλέτα της επιτυχίας. Ο δικός μου ρόλος είναι τρεις. Γιατί δεν είχαμε λεφτά για τους άλλους δύο. Όχι, είμαστε τόσο ταλαντούχοι. Πειράζουμε δηλαδή να πάρουμε από δύο-τρεις ρόλους μαζί, κατάλαβα. Αυτό το έχω πάθει με την τεστοστερόνη, εγώ γι' αυτό με χειροκροτήσατε. Δεν μας έφτανε ένας ρόλος. Ήθελες κι άλλους δύο. Ναι, και επειδή ζητούσαμε παραπάνω, μία φορά δεν φτάνει, βγήκαν τρεις. Για πες, πολύ μου αρέσει.
Όπως είπαν πριν και τα παιδιά, επειδή βλέπουμε την ιστορία αυτού του ανθρώπου τρεις γενιές πριν, ναι. Αναγκαστικά κάπως πρέπει να παρασταθούν αυτές οι τρεις γενιές. Προφανώς. Έτσι λοιπόν, μέσα στο έργο θα δούμε τρεις διαφορετικές ιστορίες των προγόνων του Μιχάλη Μπεζενόγλου. Και μέσα σε αυτές τις ιστορίες, υποχρεωτικά, θα πρέπει ο καθένας από εμάς να υποδηθεί τρεις διαφορετικούς ρόλους. Αχα. Έναν για κάθε ιστορία. Ναι. Και εσύ ποιους κάνεις, για πες. Θα μας πείτε όλοι ποιους κάνετε, μετά στο πίσω, στο flashback, ας πούμε. Ναι. Ποιους ρόλους κάνεις. Δεν ξέρω αν μπορώ να πω ποιους κάνω. Έλα, είπε το ναι, είπε το ναι. Πες τώρα που γυρίζει. Εντάξει, τώρα θα πεις ονόματα, δεν πειράζει. Πες. Α, τα ονόματα. Τι τα ονόματα. Είναι εύκολο. Λοιπόν, εγώ κάνω τη Λαμπρινή. Ναι. Το Λαμπρινή δεν μ' αρέσει. Το Λαμπρινή δεν μ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει. Όχι, δεν μ' αρέσει το Λαμπρινή. Πάμε, δεν το αγοράζω. Κάνω πάμε παρακάτω. Τη μυρολογίστρα Λαμπρινή. Σου κάνει καλύτερο. Λαμπρινή και μυρολογίστρα μ' αρέσει. Το αγοράζω. Πάμε παρακάτω. Εκεί θα πάθει σοκ με το μυρολόι τη Όλη. Αλήθεια σου λέω, έχει φωνάρα. Τα μυρολόγια. Τα μυρολόγια, βέβαια. Τρία μυρολόγια να φανταστώ. Κάνει και τι τρει φορέ με τη μυρολογίστρα. Τι σε βρήκε. Όχι, του άλλου τη βρήκε. Όχι, εγώ κάνω την πρώτη φορά μόνο τη μυρολογίστρα. Μετά κάνω τραγουδίστρια μεν πάλι. Ναι. Την Ανά. Παλετσάκι. Την Μπουζουκτσού. Την Μπουσχουρή. Νανά Μπουζουκτσού. Όχι, γιατί λέει για μένα. Πάμε, για πε Όλγα. Την Ανά την Μπουζουκτσού. Ναι, την Μπουζουκτσού, αλλά δεν τραγουδάω, δεν με αφήνουν στο δεύτερο τραγουδά. Όχι, δεν είναι. Γιατί το μυρολόγιο είναι πιο κοντά σε μένα, μάλλον τελικά. Είσαι στι βυζαντινέ ρίζε γι' αυτό που είναι και το μυρολόγιο. Μ' αρέσει, ναι. Προσπαθώ να το σώσω. Δεν έσταμα με βυζαντινέ ρίζε. Παβουγάδι και. Α το καλό. Ναι, κάθε φορά. Έχει φτάσει Μάιο και γυρνάει στον Οκτώβριο. Όπως έχετε καταλάβει, αγαπημένοι ακροατέ, θα φύγουμε σε την Τζέλα Δελαφράγκα από εκεί μέσα, έτσι. Στρεμάμενοι από τα αστεία. Και τον τρίτο ρόλο. Και ο τρίτος ρόλος είναι η Εβίτα, που είναι. Το Εβίτα μου αρέσει. Εβίτα είναι πολύ ωραίο, ναι. Έτσι, είναι και ο ρόλος τέτοιος. Είναι κιουρία. Είναι μια κιουρία, ακριβώς. Τη φορά. Με το φορά. Πούμε όλα, να πάμε και στο fashion. Πάμε σιγά σιγά να μας πείτε λίγο και τα άλλα φλάσμα που κάνετε. Εσύ θα κάνεις, θα είσαι στο χρόνο που γυρίζουμε πίσω, στις σκηνές, ναι, ή απλώς θα είσαι στην αρχή που θα εξιστορείς την ουσία. Θα είμαι στην αρχή που αρχίζει και εξιστορείται την ιστορία του Μιχάλης Μπεζενόγλου. Και μετά πάμε στον προπάπο του που είναι ο Στέλιος ο Μπεζενόγλου, τον οποίο υποδίωμαι εγώ πάλι. Περνάμε στο δεύτερο μονόπρακτο και στο τρίτο πάλι μετά θα κάνω τον πατέρα μου, πατριό μου, ο οποίος είναι ο Θάνος. Σας μπερδέψαμε τώρα, πρέπει να έρθετε να τα δείτε όλα αυτά. Να το δούμε. Ναι, οπότε υποδίωμαι με λίγα λόγια τον Μιχάλη τον Μπεζενόγλου του σήμερα, τον Στέλιο τον Μπεζενόγλου, τον προπάπου του Μιχάλη και τον Θάνο, τον μπαμπά του Μιχάλη. Καταλάβατε, γιατί μπερδεύτηκα εγώ. Δεν ξέρω, λέει τι είπα. Άμα καταλάβατε, εσείς ελάτε να μας δείτε. Καλά, καλά. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Από τη στιγμή που γίνεται και διαχωρίζεται σε τρεις γενιές, αυτό έχει δένει με την πραγματικότητα που ζούμε σήμερα. Εννοείται, όλα καταλήγουν στο σήμερα και με πάρα πολύ ωραίο τρόπο μας δείχνει ότι και τίποτα δεν έχει αλλάξει τελικά. Γιατί πάμε περίπου γύρω στα 100 χρόνια πριν, τότε ξεκινάει η ιστορία του Στέλιου Μπεζενόγλου, του Ευθύνη Μπεζενόγλου μάλλον. Το επέθεσε γιατί είπες και προπάπος. Ακριβώς. Κοίτα, αν πάρουμε και δούμε, ας πούμε, το μήνυμα του έργου, είναι αυτό. Είναι ένας, ο Μιχάλης Μπεζενόγλου αντιπροσωπεύει έναν ολόκληρο λαό που, όσο και η μοίρα του να είναι αυτό που λέει, αν είναι η μοίρα μου κατεστραμμένη. Μοίρα μου σακατεμένη. Σακατεμένη, ακριβώς. Θα καταφέρει να ορθοποδήσει κάτι, βρει δηλαδή την άκρη. Τώρα με τι τρόπο. Κανείς δεν ξέρει. Ακόμα θα το δούμε στην παράσταση. Δεν είναι πάντα ορθόδοξο. Να πούμε αναλυτικά λίγο ποιες μέρες είναι οι παραστάσεις. Ναι. Ξεκινάει την Παρασκευή το Σάββατο 5 Μαΐου. Ακριβώς. Είναι Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 5, 6, 7 Μαΐου στις 9 η ώρα ακριβώς το βράδυ. Και το επόμενο πάλι Σαββατοκύριακο, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα 12, 13 και 14 πάλι στις 9 το βράδυ. Μάλιστα. Λοιπόν, εμένα αυτό που με έχει εντυπωσιάσει στην συγκεκριμένη ομάδα είναι ότι όλοι προφανώς έχουν τις υποχρεώσεις τους, όλοι έχουν διάφορα πράγματα γιατί είναι ερασιτέχνες τα παιδιά, δεν είναι επαγγελματίες, αλλά έχουν ένα κοινό στόχο και βρίσκουν πάντα χρόνο. Αυτό πώς το καταφέρνετε? Και κάνετε και πρόβες πολύ αργά το βράδυ, καθημερινές ενδεχομένως, οπότε θέλω να μου πείτε λίγο πώς το συνδυάζετε όλο αυτό. Όλγα.
Είναι λίγο. Γιατί όπως και η Όλγα έχει παιδιά, ενδεχομένως και άλλοι έχουν παιδιά. Δουλειές, παιδιά, άλλες υποχρεώσεις. Δεν είναι εύκολο, δεν θα υποκριθώ ότι είναι εύκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολλές ώρες. Δεν κοιμηθήκαμε καμία Κυριακή από τον Οκτώβριο μέχρι σήμερα. Όταν λέω δεν κοιμηθήκαμε. Δεν θα ήταν η Κυριακή που θα ξυπνάγει στις 12, ναι, ας πούμε, ξύπνησε στις 10, στις 9, ας πούμε. Στις 9, ναι, δεν υπήρχε Κυριακή που δεν έβαλα ξυπνητήρι. Αυτό. Και κάποια βράδια και τα λοιπά. Όμως, γενικώς, εμένα η άποψή μου είναι ότι όταν κάνεις κάτι που σου αρέσει πάρα πολύ, δεν σε κουράζει. Απλά όταν τελειώνει, λοιπόν, θυμάσαι. Όταν τελειώνει, δεν θέλεις να δεις άνθρωπο για τουλάχιστον 24 ώρες, ας πούμε. Αλλά, όχι, είναι κουραστικό, μεν, αλλά είναι πολύ δημιουργικό, πραγματικά. Θέλω να μας πει ο καθένας σας, γιατί αυτός μπορεί να είναι ένας τρόπος μάλλον να παρακινηθεί και άλλος κόσμος, ώστε να το κάνει σαν δραστηριότητα ή σαν... γιατί είναι και ψυχοθεραπεία τους. Από τις καλύτερες. Εγώ, θα έλεγα. Εγώ αυτό που το έχω πει και άλλες φορές και με τα παιδιά το συζητάμε συνέχεια, ότι όλο αυτό που σου μένει από όλη... Στα 5 χρόνια μαζί, πέρα από το ότι κάναμε και παρέα, γιατί είμαστε και φίλοι. Έτσι, είμαστε και φίλοι στο θέατρο. Είναι πολύ σημαντικό. Είμαστε, σημαντικό. Κάνουμε παρέα και έξω. Και το ότι το θέατρο σου δίνει την ευκαιρία, κλεισέ θα ακουστεί, αλλά ισχύει, δεν γίνεται να μην το πούμε, σου δίνει την ευκαιρία να εκφραστεί. Δηλαδή, να βγάλει πραγματικά πράγματα τα οποία δεν πίστευε ότι υπάρχουν μέσα σου και να δεχτεί, νιώθει πολύ προστατευμένο. Δημιουργείται δηλαδή έτσι ένα προστατευτικό κλειό γύρω από την ομάδα. Με τους ανθρώπους με τους οποίους δουλεύεις και αυτό είναι... δεν συγκρίνεται με τίποτα. Και εφόσον είστε και εσείς σε ομάδες και δουλεύετε και το ξέρετε, δεν λέω κάτι καινούργιο. Mm-hmm. Άρα ήταν και ένας λόγος που ασχοληθήκατε με το θέατρο. Εσύ μάλλον αυτό καταλαβαίνω. Εγώ το λόγο. Ναι, εμένα μου άρεσε από πολύ παιδί. Πώς ήταν... φανταζόσουν το θέατρο μικρή. Μικρή δεν ήμουνα τόσο του θεάτρου, ήμουνα του κινηματογράφου, δηλαδή άπειρες ώρες ταινιών και να φαντάζομαι ηθοποιούς. Εγώ και... με την Όλγα δεν κάνω τα νοήματά μας. Καταγράφονται, τα καταγράφονται, τα μετά θα τα μελετήσουν. Αλλά το θέατρο μπήκε στην ενήλικη ζωή μου. Κάτσε, και ξεπέρασε όλες μου τις προσδοκίες, γιατί τελικά όλο αυτό το εφήμερο του θεάτρου και... η αδρεναλίνη και το άγχος και η θεατρική σύμβαση με το κοινό, όλα αυτά είναι, δεν περιγράφονται σαν συναισθήματα. Οπότε, τι να σου πω, ήτανε, για μένα ήταν αυτό προδιαγεγραμμένο ότι θα γινόταν. Απλά δεν έγινε επαγγελματικά για κάποιους λόγους, έγινε ερασιτεχνικά και με πολύ μεγαλύτερο ζήλο και ζέστη. Το μεγάλο ερώτημα είναι όμως... το χόμπι επάγγελμα λίγο μετά χαλιές εδώ, να το κάνεις όμως το σαν χόμπι σαν... και με αγάπη. Ναι, με αγάπη είναι πολύ καλύτερα. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν εσείς είχατε όμως κάποια σχέση με το θέατρο πριν ή προέκυψε στη συνέχεια. Δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα, παρακολουθούσα το θέατρο. Ναι. Σας άρεσε το θέατρο σαν τέχνη. Ή απλώς κάποια στιγμή εμφανίστηκε αυτό το μικρόβιο σε εσάς. Για μένα προσωπικά εμφανίστηκε εντελώς ξαφνικά. Εγώ δεν είχα καμία σχέση με το θέατρο, παιδιά, ούτε καν δεν ήξερα πού ήταν το θέατρο, έτσι στη Σλαμία. Όταν άμα μου λέγατε να δώσουμε ραντεβού στο θέατρο, μπορεί να πήγαινα, ξέρω εγώ, στη Μητρόπολη ή κάτι τέτοιο. Πριν το 11-12. Σε μένα προέκυψε εντελώς ξαφνικά από την Ήβη την Κατσούνη. Όχι, την Ήβη δεν την ήξερα, την γνώρισα στο θέατρο. Που παίζει φυσικά στην παράσταση. Ναι, η Ήβη Κατσούνη μας που παίζει και αυτή την παράσταση τώρα στο Χριστός μας. Η Ήβη ξέρεις από πού σπούδασε. Μυτιλίνη βέβαια. Τα πλιά μας στο βόρειο του Αιγαίου. Για πάμε. Γιατί δεν τα στείλαμε σήμερα. Θα τρόμαξαν οι άνθρωποι. Θα πήραν τηλέφωνα. Τι έγινε, αυτοί μας ξέχασαν. Λοιπόν, και εκεί έμαθα ότι υπάρχει το θεατρικό εργαστήρι του Διπέθε Ρούμελης. Και όταν πήγα και άρχισα με τα παιδιά και γνώρισα κόσμο και είδα όλη τη διαδικασία αυτή που πρέπει να γίνει για να ανέβει μια παράσταση, εκεί ήταν που μαγεύτηκα. Δηλαδή, αυτό ήταν που με κράτησε, η διαδικασία να ανέβει μια παράσταση.
Και πιστέψτε με, οι πρόβες είναι αυτές που ευχαριστιέσαι πιο πολύ, που δουλεύεις για να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Και αυτή τη στιγμή, παιδιά, δουλεύουμε γύρω στους 5 με 6 μήνες. Γιατί, όπως είπατε, δεν είμαστε επαγγελματίες. Είμαστε ερασιτέχνες, έχουμε τη δουλειά μας, δεν μπορούμε να κάνουμε 5 και 6 και 7 πρόβες την εβδομάδα. Μαζευόμαστε όσο δυνατόν πιο συχνά. Οι πρόβες μας είναι 9.30, 10 το βράδυ και μπορεί να τελειώσουμε και 12 και 1 το βράδυ και 2 μπορεί να μας πάρει. Όμως, εφόσον σου αρέσει αυτό που κάνεις, όπως που κάνατε, σήμερα περάσαμε 2 ώρες όμορφα. Αυτή μάλλον είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή μας. Το μπράβο, παιδιά. Χαλάλη που ήρθαμε 2 ώρες και σας είδαμε. Είναι πολύ ωραίο. Εγώ θα σου πω μια προσωπική εμπειρία που ακόμα τη θυμάμαι. Εγώ το είχα δει τα παιδιά σε μια άλλη παράσταση, στο Play On, που είχαν κάνει στη χώρα, στα πλαίσια του φεστιβάλ της. Και ακόμα θυμάμαι τον Κωνσταντίνο, ο οποίος είναι ξεκαρδιστικός, έτσι. Να πούμε ότι. Πλέον. Να πούμε ότι δεν μένετε και εδώ στα δεδομένα της Λαμίας. Δηλαδή έχετε λίγο επεκταθεί. Τι πάτε είναι. Και σε φεστιβάλ. Λίγο παραπέρα. Μας δίνουν τη δυνατότητα να το κάνουμε, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο να φύγει μια παράσταση και να πάει σε ένα φεστιβάλ. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δικαφέρου Μέλης που μας έχει δώσει τη δυνατότητα να το κάνουμε. Έχουμε πάει στο φεστιβάλ Καρδίτσας, έχουμε πάει στο φεστιβάλ Κρήτης πέρυσι, όπου και βραβεύτηκε και ο Κώστας και η μουσική μας. Ο Κώστας είναι πήρε βραβείο πρώτου του Αντρικού Ρόλου. Να τα και βραβευμένο. Δηλαδή, φέραμε ένα κόκκινο χαλί εδώ πέρα να μπείτε. Ο Δημήτρης ο Μεγαλιός πήρε βραβείο δεύτερου γυναικείου. Συγγνώμη, αγάπη μου, δεύτερου αντρικού βραβείου μουσικής. Ο Δημήτρης και γυναικείο να έπαιζε, θα έπαιρνε πρώτη γυναικεία. Είναι απίστευτος Μεγαλιό, μου σ' αγαπώ. Ξέρεις, ήθελα να σου απαντήσω λίγο σε αυτό που είπε σχετικά με τη σχέση. Θα το πει μετά τι διαφημίσεις. Ναι, πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό. Και θα επανέλθουμε με τα παιδιά για να πούμε ακόμα περισσότερα. Απλά είχαμε τέτοιο κουτίδι και νέτερ, εννοείται. Εντάξει, 2 λεπτά ξεκινάμε. Τι γίνεται, παιδιά, πώς πάμε. Ναι, γιατί πρέπει να την κρατήσουμε αυτή, την επάσχουμε. Βάσο, μην το κόψεις, άστε να γράφετε, το κόψω μετά. Τραγούδι, δεν παίζουμε τραγούδι, διαφημίσεις. Α, διαφημίσεις. Ποιον. Από πού είναι. Ποιος είναι, είσαι εσύ. Πού σε κάνεις με αυτό. Να βάλουμε τους συντελεστές, να τους δούμε από εδώ λίγο. Α, ναι. Α, στο δευτεροτύπου. Το δευτεροτύπου είναι στο δευτεροτύπου μελής, άμα δεις αυτή τη σελίδα. Κοίτα τη βγάζει, ε, και να το δευτεροτύπου σχολή για την αυτή. Ναι. Κάποιος μπαίνει πολύ συχνά. Το δεύτερο. Τι λέει. Τι γράφει. Δεν πάει μη. Δεν το ξεχνάω από το βελτίο τύπου. Δηλαδή και λοιπόν. Δεν το κάτω το να μην πάει.
Επιστρέψαμε εδώ, τίποτα, απλά βιονυθικά λίγο δεν ακούω. Γιατί κουνιέσαι, παιδί μου. Δεν κουνιέμαι, εντάξει. Βιδώστε την παρακαλώ, ας έρθει η παραγωγή. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού στις 4, εδώ στο Star FM 97,1, με τα παιδιά από την παράσταση Φτιστός Μακαρίτης, που κάνει πρεμιέρα, όπως είπαμε, το Σάββατο 5 Μαΐου. Πες μου τι ήθελες να πεις. Ναι, ήθελα λίγο να πω για αυτό που ρώτησες πριν για τη σχέση με το θέατρο. Μπορεί ποτέ να μην είχαμε φανταστεί ότι θα παίξουμε στο θέατρο, ας πούμε, αλλά όλο αυτό είναι λίγο καρμικό, γιατί ο Κώστας, ας πούμε, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί να κάνει κάτι άλλο, πέρα από το να δίνει την ψυχή του πάνω στη σκηνή και να κάνει τον άλλο να γελάει. Θα ήθελα πάρα πολύ, βέβαια, να τον δω και κάποια στιγμή και σε κάποιον άλλο ρόλο. Αλλά είναι γι' αυτό το πράγμα, γιατί πραγματικά βάζει ψυχή, βάζει πλάτη, πώς να το πω. Και η Όλγα που είναι φέτος πρώτη χρονιά, εγώ της είπα μια κουβέντα όταν την απείλησα ότι θα παίξεις. Α, γι' αυτό είστε φίλες εσείς οι δύο. Εντάξει, οκ. Η Όλγα ήταν τρομοκρατημένη όταν της είπαμε ότι θα παίξει. Όχι, όχι, όχι. Επειδή είχε προϋποθέσεις, ναι, αλλά υπήρχε πάντα ένα αλλά στις προτάσεις της. Εγώ της είπα στο τέλος όλων αυτών των προβών ότι είσαι στο φυσικό σου χώρο. Δηλαδή πραγματικά η σκηνή. Συνοτροπίας. Όμως μόλις το ανακάλυψα, πραγματικά και άρχισα να βλέπω θέατρο. Θέλω να μας πεις τι άλλαξε σε σένα μετά από εκεί πέρα. Σαν δηλαδή, άνθρωπο. Σαν άνθρωπος, ναι. Κοίταξε, σαν άνθρωπος πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ η ομαδική δουλειά. Όμως μέσα από αυτό έμαθα και λίγο παραπάνω εμένα, δηλαδή τον Κώστα, τι μπορούσα να κάνω. Δεν είχα ανακαλύψει πολλές δυνατότητες που είχα σαν άνθρωπος και σαν προσωπικότητα και πραγματικά το θέατρο. Και οι γύρω, οι φίλοι μου και το περιβάλλον μου με βοήθησε να καταλάβω κάποια πράγματα σε μένα. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα με βοήθησε στο να εκτεθώ. Είχα πρόβλημα. Δεν μου άρεσε να εκθέτω τον εαυτό μου στον κόσμο. Όταν όμως άρχισε να πηγαίνω στο εργαστήρι και να σηκώνομαι και να παίζω μπροστά κάτι σε 10-15 άτομα, σιγά σιγά το ξεπέρασα, άρχισε να εκθέτω τον εαυτό μου, γέλαγα με μένα, ένιωσα άνετα που γέλαγαν με μένα. Και δεν ένιωθα περίεργα. Ναι, και μου άρεσε κιόλα. Μου άρεσε πολύ που έκανα τον κόσμο να γελάει. Μου άρεσε πραγματικά πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι αυτό το να ανακαλύπτεις τον εαυτό σου είναι αρκετά σημαντικό. Γιατί πραγματικά όλοι οι άνθρωποι έχουν πολλές δυνατότητες. Αρκεί να τις ανακαλύψουν. Και ο πολιτισμός και η τέχνη νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να σου δώσει πολλά στο χαρακτήρα σου, να στα βγάλει μπροστά, να στα βγάλει έξω και να νιώσεις δυνατός σαν χαρακτήρας. Μάλιστα. Για πες μας, Όλγα, εσύ, γιατί δεν δεχόσουνα, γιατί υπήρχε πάντα αυτό το αλλά και το σκεφτόσουνα και το ανήλει συνέχεια. Είναι αυτό που είπε ο Κώστας. Εγώ είχα θέμα με την έκθεση στο κοινό. Δηλαδή, εγώ είχα σχέση με το θέατρο, εντελώς θεωρητικά. Έβλεπα παραστάσεις, διάβαζα παραστάσεις από πάρα πολύ μικρή, θεωρητικές γνώσεις λόγω του πτυχίου του πολιτισμολόγου, πάρα πολλές για το θέατρο, αλλά είχα θέμα με το να ανέβω πάνω στη σκηνή και να εκτεθώ. Είμαι στην ομάδα όλα τα χρόνια. Ναι, και ναι, όλα τα ναι, χρόνια. Ναι. Πίσω από τα φώτα. Σας κρατώ αμύρως λίθος. Οπότε, φέτος, αυτό που είπε και ο Κώστας είναι πολύ σημαντικό. Αυτό που μου έδωσε εμένα πάρα πολύ για την παράσταση είναι αυτό που είπαμε με την ψυχοθεραπεία. Είναι απίστευτο. Κάποιος από εσάς, εσύ το είπες, ναι. Ότι το θέατρο είναι ψυχοθεραπεία. Δηλαδή, ψάχνοντας πώς θα βγάλεις ένα ρόλο και προσπαθώντας να μην βγάλεις τον εαυτό σου στο ρόλο, αλλά να μην βγάλεις την καρικατούρα αυτόν τον ρόλο, το συγκεκριμένο, ανακαλύπτεις απίστευτα πράγματα για σένα τον ίδιο πρώτα. Και νομίζω ότι βοηθάει παντού. Και στο να εκτεθείς πιο εύκολα. Και τελικά είναι αυτό που λέει η Εύη, η τέχνη, μας κάνει καλύτερους ανθρώπους.
Αυτό ακριβώς. Και σε ένα, για έναν κύριο λόγο που βοηθάει τέλος πάντων, θεωρώ ότι είναι το αίσθημα συνεργασίας που δημιουργείται μέσα από αυτό, έτσι. Ναι, ναι. Ναι. Δεν γίνεται μόνος να κάνεις τίποτα. Δηλαδή... Το θέατρο είναι ομαδική δουλειά. Αλίμονο σε αυτόν που θα ανέβει πάνω και θα πει παίζω εγώ μόνος μου για την πάρτι. Δηλαδή, δεν κάνεις το θέατρο. Ότι εγώ το έκανα αυτό. Μου, δηλαδή... Υπάρχουν και αυτοί. Υπάρχουν και εσύ πολύ. Είσαι... Και με σκηνοθέτες έχεις και άλλες γνωριμίες. Έχω... Και... Ευτυχώς δεν έχω συνεργαστεί με τους ανθρώπους μου, ίσως και από επιλογή, αλλά εντάξει, ότι ακούω και βλέπω και δεν τους έχω συνεργαστεί όμως. Ναι, υπάρχει έντονο εγώ. Και ξέρεις τι, είναι και η ματαιοδοξία του όλου πράγματος που κάνουμε, γιατί όταν είσαι σε αυτό το χώρο, είτε ερασιτεχνικά είτε επαγγελματικά, υπάρχει και ένα τέτοιο πράγμα, ότι να βγω, να με δούνε, να παίξω, να... Αλλά είναι τελείως διαφορετικό από όλο αυτό που πρέπει να κάνει ένας ηθοποιός, ερασιτέχνης ή μη. Έτσι, είναι το τελευταίο πράγμα. Ναι, μας αρέσει το χειροκρότημα, ναι, το να ανεβαίνεις πάνω στη σκηνή είναι από τα ωραιότερα συναισθήματα που μπορεί να ζήσει, αλλά δεν είναι και εύκολο και δεν το κάνουμε και όλοι. Και δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Για μας η διαδικασία και οι πρόβες είναι πολύ μεγαλύτερος σκοπός. Ναι. Και να συμπληρώσω και κάτι άλλο, παιδιά στο θέατρο παίζουμε. Δηλαδή αυτό που κάνουμε είναι στην κυριολεξία το παίξιμο. Παίζουμε, είναι παιχνίδι το θέατρο. Χαρά του παιχνίδιου. Και αυτό, και αυτό δεν το λέω εγώ. Θυμάμαι όταν είχα πάει μια χρονιά και το είχα πει στην Εύη μια φορά που ήμασταν έξω, πήγαμε έτσι ένα κρασάκι το βράδυ και λέω, θυμάμαι κάτι που μου είχε πει ο συγχωρημένος ο κύριος Τσιούνης, ο ηθοποιός ο Τσιούνης, έτσι. Ήταν δάσκαλος, νομίζω, πρόπερση, έτσι, στο Διπεθέρου. Πολλά χρόνια στο Διπεθέρου, εμείς και πότε, πρόπερση, το 2014. Και μας είχε κάνει την εξής ερώτηση, στο πρώτο μάθημα που είχαμε πάει και είχαμε παρακολουθήσει τον κύριο Τσιούνη, και να είναι καλά ο άνθρωπος, να τον θυμόμαστε πάντα, τι κάνει ένας ηθοποιός πάνω στη σκηνή. Και πραγματικά ψαρώσαμε όλοι και το κοιτάζαμε. Mm. Και μας λέει, παίζει. Αυτή ήταν η απάντηση. Παίζει, ο ηθοποιός παίζει και αυτό είναι το ευχάριστο, το ωραίο στο θέατρο. Ανεβαίνουμε και παίζουμε. Αυτό είναι, να αφήσεις τον εαυτό σου να παίξει. Να περάσεις καλά και αφού θα περάσεις καλά, να περάσεις καλά και ο άνθρωπος που θα έρθει να σε δει από κάτω και να φύγει και να πάει για ύπνο και να πει πέρασα καλά. Αυτό είναι το σημαντικό. Να παίξουμε, να το ευχαριστηθούμε και να νιώσουμε σαν παιδιά. Και είμαστε σίγουροι ότι θα περάσουμε καλά στο φυσικό σωματικό. Πώς σας έχετε κάνει και άλλες παραστάσεις. Με αυτόν γελάνε. Ενώ σας έχει αγκαλιάσει ο κόσμος ενδεχομένως και ναι. Πέρυσι... Ναι. Δεν το συζητάω. Δηλαδή, πραγματικά η στήριξη των συμπολιτών μας ήταν παραπάνω από αυτή που προσδοκούσαμε να είναι. Και πέρυσι, ειδικά μετά το play-on, γιατί στο play-on πήγαμε λίγο στα χαμένα, δεν ξέραμε κι εμείς τι θα γίνει. Παίξαμε 12 παραστάσεις και αυτό οφείλεται αποκλειστικά στους Λαμιώτες, αποκλειστικά δηλαδή στο κοινό που ήρθε και μας είδε και παίξαμε 12 παραστάσεις. Και πέρυσι ήταν μεγάλη προσέλευση και ελπίζουμε να είναι και φέτος. Κώστα, δεν ξέρω, εγώ πραγματικά χαίρομαι και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που αυτό που κάνουμε το στηρίζουν και μας βλέπουν στον δρόμο και μας λένε παιδιά, σας περιμένουμε πώς και πώς, να έρθετε να γελάσουμε. Μα εγώ είδα τον εναγκαλισμό του κόσμου από το Play On κιόλας, που έγινε και στη χώρα, έτσι, το λογοτεχνό μου χώρα. Καταρχήν οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να σταματάνε την αστυνομία του. Δεν μπορούσαν να σταματήσουν να γελάνε οι άνθρωποι εδώ μεταξύ. Δεν ξέρω αν καθόλου και κανένα πάνω. Α, δεν ξέρουμε. Αν δεν το βάλανε αυτό στις ειδήσεις, κακώς. Έγινε ένα τέτοιο. Σε παρακαλώ, πέστε μου αυτό. Ήταν παράσταση στο Play-On συγκεκριμένα. Στο θέατρο, όχι στη χώρα. Και ήταν από κάτω μια γυναίκα η οποία προφανώς ήταν έγκυος. Δεν ξέρω, δεν την είδα τη γυναίκα. Φώναζε γεννάω. Γεννάω. Φώναζε από κάτω. Και λέω ρε παιδιά. Και εμείς πέσαμε εκείνη την ώρα. Τι να κάνω, να γυρίσω, να την κοιτάξω. Τι να κάνω. Καλέ, πηγαίνετε να ξεκινήσετε τη γυναίκα. Να σταματήσει την παράσταση. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, το Play On ήταν μια παράσταση η οποία ήταν και αυτοσχεδιασμός. Παράσταση μέσα σε παράσταση. Παράσταση μέσα σε παράσταση, ακριβώς αυτό που λέει η Εύη. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Το Μακαρίτη και τους συντελεστές. Να τους πούμε, ναι. Φυσικά, λοιπόν, να τους αναφέρουμε. Καταρχάς, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην ερασιτεχνική σκηνή του Διπεθέρου Μέλης, έτσι, και στην ερασιτεχνική σκηνή, γιατί αν δεν ήταν αυτό, δεν θα γινόταν τίποτα από όλα αυτά. Οι ηθοποιοί που εμφανίζονται είναι ο Κώστας ο Τσιμπούκας, φυσικά,
Η Όλγα η Καλογύρου, η Λιάννα η Τιτοπούλου, η Ήβη η Κατσούνη, η Μάδα η Χαλβατζή, ο Νίκος ο Αγγελακόπουλος και φυσικά ο Δημήτρης Μιγαλιός. Λοιπόν, στα φώτα είναι ο μοναδικός Αλέξης Τριανταφύλου. Στη μουσική είναι ο Δημήτρης Μιγαλιός. Κάνει μια φοβερή δουλειά στο θέατρο. Φοβερή, παιδιά, φοβερή. Είμαστε πολύ γενικό που έχουμε τον Αλέξη. Ο Δημήτρης ο Μιγαλιός είναι στη μουσική. Ο Άκης ο Λούκας είναι στο, μας έφτιαξε το μοναδικό τρέιλερ και στις φωτογραφίες μας και πάντα έτσι φοβερός φίλος και συνεργάτης. Η Μάγδα η Κορέτζελου βοηθός σκηνοθέτη. Ξεχνάω κάποιον. Όλγα. Όχι. Το Γιώργο τον Παπί να ευχαριστήσουμε για την κατασκευή του σκηνικού. Και ξανά το διπεθέρουμε εμείς. Και φυσικά όλους εσάς που μας προβάλλετε και μας βοηθάτε. Και εμείς ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Το Σάββατο λοιπόν θα τα πούμε στην πρεμιέρα. Στο θέατρο και θα ξαναείμαστε. Αχ, ναι, να είσαστε. Και να γελάτε δυνατά. Θα προσπαθήσω να πάρω ρεπό να ξαναρθώ και δεύτερη φορά. Δεν γίνεται εύκολα, αλλά θα το προσπαθήσουμε. Σίγουρα στην πρεμιέρα πάντως θα τα πούμε και από κοντά ξανά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς πάμε στο Θανάση Περιβολιώτη και στο αθλητικό μας δελτίο και σε μουσικό διάλειμμα. Γεια σας.
Όπω παιδιά. Δεν είμαστε λοιπόν μια μοναξιά, τι νιώθουμε τώρα πλέον. Είμασταν πολλοί. Ναι, ήμασταν πολλοί. Ήμασταν δυο, ήμασταν τρεις, ήμασταν χίλιοι δεκατρείς. Όχι, αυτό θα καλούμε έτσι κόσμο. Να καλούμε. Ε? Να καλούμε. Έτσι. Να γίνονται πράγματα περισσότερα. Βάλα να μπαλμπά. Γίνονται πράγματα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τα παιδιά και την Εύη και τον Κωνσταντίνο και την Όλγα. Οι οποίοι ήταν εδώ στην παρέα μας και μας είπαν για την παράσταση. Να ξαναπούμε ότι η πρεμιέρα είναι στις 5 Μαΐου το Σάββατο. Θα γίνουν 6 παραστάσεις σύνολο στις 6, 7, 12, 13 και 14 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας στις 9. Η τιμή του εισιτηρίου θα είναι 5 ευρώ γενική είσοδος. Για κρατήσεις θέσεων και πληροφορίες επικοινωνείτε με το τηλέφωνο του Δημοτικού Θεάτρου Λαμίας 2231-0-333-25. Το πες το 33, πράγμα. Είχε πολλά εγώ, κατάλαβες. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας λίγο και θα σε πάω στο Ηράκλειο Κρήτης που έγινε ένα αποτρόπαιο σκηνικό. Δεν ξέρω πώς το επέτρεψαν αυτό να γίνει. Όπως έχετε καταλάβει, αναθεωρώ. Πια δεν θέλω να συνεχίσω μαζί τη συνεχή. Σε χωματερή πέταξαν ασυνείδητοι δεκάδες σημαίακια του Πασόκ. Αν είναι δυνατόν. Τόσα χρόνια ιστορία θα πετάς έτσι μέσα σε χωματερή. Σημαίακια δεν είναι ολόκληρη ιστορία του Πασόκ. Εικόνες που προκαλούν. Έχεις ένα θέμα με τα άρθρα που γράφει ο κύριος Δρακάκης. Ναι, τον αγαπώ. Ήρθαν πριν από λίγες μέρες εικόνες από το Ηράκλειο Κρήτης, ναι, όπου αυτοσχέδια χωματερή μετατράφηκε προσωρινά σε κημητήριο πράσινων σημαίων. Μπορεί να είχαν χαλάσει τα σημαία και να τα πετάξανε. Της σοσιαλιστικής περιόδου στην Ελλάδα. Κοίτα εδώ τι, μα τώρα, το πώς το επιτρέψεις αυτό. Εγώ. Ναι, βρε παιδί μου, πώς το επέτρεψαν αυτοί οι δεκάδες. Δεν με νοιάζει και τόσο, δεν ψηφίζει ο Πασόκ. Δεν είναι λίγο αστείο. Είναι λίγο κωμικοτραγικό, γιατί καταλαβαίνεις ότι έχει πεθάνει το Πασόκ. Όχι καλέ, γιατί το Πασόκ, υπάρχει ακόμα σαν κόμμα. Όχι, δεν υπάρχει, άλλαξαν όνομα. Συγγνώμη, δεν υπάρχει ακόμα το Πασόκ και απλώς γεννήθηκε και ένα καινούριο κόμμα, το Κίνημα Αλλαγής. Άλλαξε σε Κίνημα Αλλαγής. Αυτό ήταν καλέ το Κίνημα Αλλαγής. Η Φόφη δηλαδή είναι με τον απόδειο στο Πασόκ και με τον απόδειο στο Κίνημα Αλλαγής. Με τον απόδειο δεν μ' αρέσει, μην πεθαίνει να πει κάτι άλλο με το ένα πόδι. Όχι, δεν θα ήθελα. Αλλά ναι. Δεν υπάρχουν και τα δύο. Έγινε συγκεκριμένα. Εγώ νομίζω ότι ήταν μόνο το Πασόκ. Παιδιά, συγγνώμη. Και το έβαλε το τοπικό site εκεί, το e-crete.gr, και έσπευσαν τέλος πάντων να ενημερώσουν τον αντιδήμαρχο του Δήμου Γόντου. Το Πασόκ το ενημερώσανε. Ναι. Ο οποίος κατόπιν αυτοψίας επιβεβαίωσε το θλιβερό συμβάν. Τι αυτοψία να κάνει. Να επιληφθεί άμεσα του ζητήματος. Θα έρθει κέντρο δικαστής να δουν το πόσα χρόνια έζησε το Πασόκ. Μπορεί. το άλλο το άκουσες. Σάκη Ζουρβάς. Σάκη Ζουρβάς με τη Νέα Δημοκρατία. Μπράβο. Κατεβαίνει. Θα σου κάνω μακαρόνια με κύμα για να φας, κύριε βουλευτέ. Αυτό. Θα φαντάζεσαι μέσα στη Βουλή και να χορεύει κιόλας. Γιατί καλέ. Γιατί, να σου πω κάτι. Εγώ τον προτιμώ από κάποιους άλλους, να σου πω την αλήθεια. Μ' αρέσει. Θα δώσει μια ωραία νότα. Θα δώσει μία ένα. Θα είναι οι γόηδες μαζί με τον Βαρουφάκη. Ένα πού στον κούλι. Όταν θα μπει. Ένα πού στον κούλι τώρα θα δώσει, καταλαβαίνουμε τώρα. Ένα πού στον κούλι. Ναι, θα του δώσει ένα. Άρθρο. Κούλι, ποιο είναι η δουλειά. Ο Κυριάκος δεν. Έτσι τον λένε. Α, δεν ξέρω. Εγώ Κυριάκο τον λέω. Πάει στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και λοιπόν, θα δώσει ένα πού. Μαζί ο Σάκης Ζουρβάς. Οι υπόλοιποι τι θα κάνουν. Εντάξει, τώρα οι υπόλοιποι δεν μπορούν να συγκριθούν με έναν Σάκη. Να ακούσουμε ένα Σάκη Ρουβά σε λίγο. Δηλαδή με το Σάκη Ρουβά σε λίγο όλοι θα χρειάζονται πολιτικό μέσο για να μπουν στη Βουλή. Θα είναι μόνο του. Ο Σάκης από μόνο του εκεί. Αυτό. Κατεβαίνει. Κατεβαίνει. Κατεβαίνει υποψήφιο. Του χρόνου. Το 19. Το 19 πάντως, παιδιά, το έβλεπα και στο κεντρικό μας δελτίο κάποια στιγμή που το βγάλαμε ένα τέτοιο θέμα και ο Γιώργος Σιμόπουλος στο Βήμα για Όλους. Το 2019 θα είναι το έτος εκλογών. Θα έχει ευρωεκλογές. Περιφερειακές, δημοτικές, τις κανονικές, τις δικές μας τις εκλογές, να δούμε ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός μας. Ήταν ο Γιώργος Κρίνιας. Καλεσμένος στο Βήμα για Όλους. Ναι. Στο Βήμα για Όλους, ο οποίος είπε, να το δείτε, να το δείτε, δεν σας λέμε εμείς, είπε αν θα είναι. Καλέ, το έπαιξε και σήμερα το πρωί, Όλγα Λαθύρη, επιφέτα. Υποψήφιος για δήμαρχος ή υποψήφιος βουλευτής. Όχι περιφερειάρχης, βουλευτής. Όχι, βουλευτής. Μάλιστα. Παιδιά, θα είναι όντως το έτος εκλογών. Δηλαδή, πραγματικά δεν θα προλαβαίνουν, θα τις κάνουν όλες μαζί.
ή ξεχωριστά να παίρνουμε πολλές άδειες να πάμε να ψηφίζουμε. Να σου πούμε για παράδειγμα, καλά, εμείς δεν χρειάζεται να πάρουμε άδεια. Α πούμε για παράδειγμα, εγώ στη Λίδα ψηφίζω, ένα τσουπ κάνω και πηγαίνω και ψηφίζω. Δηλαδή δεν χρειάζεται άδεια. Βέβαια είναι καλό που είμαστε το ψυχαγωγικό. Ναι. Είμαστε καλό, είναι καλό που είμαστε το ψυχαγωγικό. Ναι. Τα λέμε τα δικά μας πάλι. Όχι, δεν κατάλαβες. Σκέψου ότι βάρδιες κάναμε τότε. Για σεξ θα υπάρχει ένα σεξ, διότι θα έρχεται το επόμενο σεξ που θα περάσουμε στις εκλογές που θα βγάλουμε καινούργιο πρωθυπουργό. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Γενικότερα η πρωθυπουργή της Ελλάδος είναι λίγο ευκολολαγουδάτη. Καλέ, πότε πήγε ευκολολαγουδάτη η πρωθυπουργή της Ελλάδας. Μία από τα δεξιά, μία από τα αριστερά, αποφτωθήκαμε. Πάμε σας παρακαλώ σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα της ημέρας.
Καληνύχτα. Αχ, επιστροφή. Δεύτερη ώρα, παιδιά. Κοιτάξτε να δείτε πώς περνάει η ώρα. Σάκη! Βουλή. Φωνάζουμε τέτοιο. Λες να βγαίνει και η Λουκά. Πώς φώνεζε τότε Ρουβά Ψινάκη, είσαστε προδότες, γιατί και οι δύο πολιτευτήκανε, φαντάζεσαι τώρα να τα λέγατε. Α, πόσο αληθινή είχε βγει η κυρία Λουκά τότε. Σου λέει να το, θα πολιτευτούνε. Εγώ να σου πω μια είδηση τεράστια που διάβασα πριν από λίγο στο thisjustlife.gr. Λες και δεν το έχω δει. Ξέρετε, επειδή είχαμε την παρέα εδώ τα παιδιά από το Χριστός Μακαρίτης, δεν έχουμε δώσει τις καλησπέρες μας όπως θα πρέπει και όπως θα θέλαμε. Έτσι. Να δώσουμε τις καλησπέρες μας σε κάποια παιδιά που μας ακούνε στην Τίνα, στον Αντρέα που μας ακούει από Τυχείο. Να πούμε την καλησπέρα μας και στα παιδιά που μας βλέπουν από τη live μετάδοση στη σελίδα μας στο Facebook. Ραντεβού στις 4 Star FM 97,1. Και όσοι δεν έχετε κάνει το like σας, κάντε να το κάνετε τώρα, άμεσα, τώρα παρακαλώ. Να στείλετε και προσκλήσεις, να κάνουν και οι φίλοι σας like. Mm-hmm. Και οι φίλοι σας, οι γειτόνοι, οι μπατσανάκηδες, ακόμα και αυτοί που δεν μιλάτε, βρε παιδί μου. Έτσι, στείλετε μια πρόσκληση. Στην υφάδα. Στη συνυφάδα. Όλες με αγάπη. Με αγάπη. With love. With love. Θέλω να σου πω λοιπόν, εγώ, τώρα που είπαμε with love, να το δράτω με της ευκαιρίας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Δράτω με. Εντάξει τώρα. Δράτω με. Εντάξει. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ για αυτό. Γιατί ρε, δεν έχεις εύκολα να τα λέω αυτά. Ω, εγώ σε έχω. Τι αλλά, είμαι. Αλλά άλλοι δεν το ξέρουν ότι μας έχουν καταλάβει. Πάμε. Όλα θα πέφτει. Α! Τα κάνεις αυτά και πέφτει και το κινητό. Εγώ φταίω εγώ από το κινητό σου πέφτει. Άμα πια. Λοιπόν, θέλω να σου πω λοιπόν ότι το Facebook μεροληπτεί για εσένα. Εμένα συγκεκριμένα με ξέρει. Υπέρ σου. Με ξέρει, ξέρει. Όχι, όχι, ξέρει όμως ότι δεν έχεις σχέση. Οπότε θα φτιάξει τώρα dating app. Εντάξει. Οκ. Ναι, διότι το Facebook λοιπόν ετοιμάζει τη δική του υπηρεσία γνωριμιών. Γιατί τα κάνει αυτά. Γιατί ήθελε το Ζούκερμπεργκ και το είπε όχι. Γιατί θα έχει δει εκεί τι γίνεται, τα μηνύματα με το πόσο μόνοι είναι οι άνθρωποι κτλ. Πόσο μόνοι είναι οι άνθρωποι. Είναι πολύ μόνοι οι άνθρωποι και σου λέει θα κάνω ένα τέτοιο, γιατί εγώ τα βλέπω τι γίνεται και τα ξέρω. Κατάλαβε. Αυτό καλό. Γι' αυτό το κάνει το Facebook, λες. Ναι. Μάλιστα, τέλος πάντων. Έχει δει και τι δεν έχει δει το Facebook. Καλά, ναι. Και το Messenger. Ο διευθύνων σύμβουλο του Facebook, λοιπόν, ο Μάρκο Ζούκερμπεργκ. Όπως σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε, ο δημοφιλής ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης πρόκειται να προσθέσει στις υπηρεσίες και εκείνη του χώρου γνωριμιών για ανθρώπους που αναζητούν μακροχρόνιες σχέσεις. Μα για αυτούς. Αμέ, ναι, ναι, ναι. Διαδικτυακές μακροχρόνιες σχέσεις. Από σήμερα σας προσφέρει το μεγαλύτερο μέσο κοινωνικής δικτύωσης στον πλανήτη. Ο Μάρκο Ζούκερμπεργκ τώρα διευκρίνησε ότι αυτή η λειτουργία δεν στοχεύει στη διευκόλυνση των εφήμερων σχέσεων. Δηλαδή, μην πάτε εκεί πέρα να κάνετε ένα one night stand, δεν θα σας βγει. Αλλά στο να βοηθήσει τους ανθρώπους να αποκομίσουν και να δημιουργήσουν σταθερές και μακροχρόνιες σχέσεις. Αυτό ήθελα εγώ να πω. Δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει να το πάρουμε ένα τηλέφωνο του Ζούκερμπεργκ και να σου φτιάξει ένα προφίλ, κάτι. Όχι, δεν θέλω. Ωραίο όχι. Είναι αυτό. Και οι μακροχρόνιες σχέσεις, οι μακροχρόνιες σχέσεις όμως, μία διάσημη μακροχρόνια σχέση, είναι ο πρίγκιπας ο Χάρη με τη Μέγκαν τη Μάρκελ. Ναι. Έτσι, οι οποίοι παντρεύονται. Αυτό το ξέρουμε. Το έχουμε πει και πόσες φορές το έχουμε πει. Ναι, αλλά δεν έχουμε πει. Ότι θα ναι, αλλά δεν έχουμε πει τι δώρο έκανε η Βασίλισσα η Ελισάβετ. Τι έπαθε. Θα λέγαμε τη δουλειά μου. Η Βασίλισσα η Ελισάβετ, τι δώρο έκανε στο γαμήλιο. Στου νεόνιου. Ποιο είναι το γαμήλιο δώρο. Ναι, ποιο είναι το γαμήλιο δώρο. Τι έκανε. Τι μπορεί να κάνει μια βασίλισσα δώρο. Εδώ σας θέλω τώρα. Εδώ σε θέλω κάπουρα. Ξέρω εγώ, μία άμαξα. Όχι. Ένα στέμμα. Όχι. Όχι. Μία χρυσή τουαλέτα. Όχι. Γιατί, γιατί αφοδεύουν σε χρυσό οι βασιλείς. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν ξέρω. Δεν το έχω ψάξει να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή πραγματικά τα κακάκια του πρίγκιπα Χάρη θέλουν χρυσό για να βγουν. Δεν υπήρχε. Νομίζω ο Τραμπ έχει χρυσή τουαλέτα. Ο Τραμπ και ο Πατούλης είναι δύο διαφορετικές οικογένειες οι οποίες ζουν μες στο χρυσό. Άλλο αυτό. Εγώ τώρα σου λέω για τη Βασίλισσα την Ελισάβετ. Τι έκανε η Έλλη. Τον Δημήτρη και τον Κώστα εδώ. Ρε παιδί μου, η Έλλη λέμε τι έκανε. Τι δώρο τους έκανε. Τι έκανε η Ελίζαμπεθ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Βρετανικού τύπου, η Βασίλισσα σκοπεύει να κάνει δώρο στους μελόνυμφους ένα ολόκληρο σπίτι. Σου τυπάνε και τα βαϊμπέρια. Συγκεκριμένα, σκοπεύει να τους δώσει το York Cottage, μια μεγαλοπρεπή εξωγική κατοικία που βρίσκεται στο Sandringham Estate της Βασίλισσας, στο Norfolk.
περίπου 115 μίλια βορειοανατολικά του Λονδίνου. Η Daily Mirror, λοιπόν, καλέ, ναι, αναφέρει πως η βασίλισσα του συνιστήριζε να κάνει δώρο ακίνητα στους γάμους μελών της οικογένειάς της, μιας και πρόσφερε το Sunning Hill Park στον πρίγκιπα Άντριου, το Birk Hall στον Κάρολο και το Hammer Hall στον πρίγκιπα William και την Kate Middleton. Το Hammer Hall το έχω δει, είναι πάρα πολύ ωραίο. Το έχω δει από κοντά, απ' έξω βασικά, δεν έχω μπει μέσα, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει. Είναι πάρα πολύ ωραίο το Hammer Hall. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, είδες που βγάλανε τη φωτογραφία της Kate της Middleton, που είναι με το μωρό. Αγκαζέ. Μια ώρα μετά αφού γέννησε, τέλος πάντων. Και έχουν βαλθεί στο Twitter και βάζουν την εικόνα της Kate Middleton και βάζουν όλες οι έγκυες μαμάδες την πρώτη φωτογραφία που είχαμε το μωρό. Που οι μισές κοιμούνται, οι άλλες μισές είναι με το φαΐ γιατί πεινάνε. Και η Kate Middleton βαμμένη. Ναι, και η μύτη ήταν βαμμένη, κυρία το ένα και το άλλο, έτσι, δηλαδή εντάξει. Λοιπόν, καλησπέρισω εγώ εδώ στο Instagram, στον λογαριασμό μας, τον επίσημο, την Κωνσταντίνα, τον Κώστα επίσης και τον Δημήτρη που μας και ακούνε. Και τον Δημήτρη. Ναι. Γεια σου Μίτσο. Μας βλέπουν και μας ακούνε, ελπίζω, στους 97,1 να είστε συντονισμένοι ή μέσα από το tvstar.gr και πατώντας web radio ή από το live24 και το e-radio φυσικά. Είμαστε και εκεί. Α, και το Greek Radio. Και το Greek Radio. Θέλεις τώρα όμως εγώ να σου πω κάτι άσχημο για έναν διάσημο. Θα σου πω για τον Τζόνι τον Ντεπ. Αχ, τι έπαθε ο γλυκός. Τι Johnny... ωραίος άντρας, παιδιά. Τι γοητευτικός άντρας που είναι ο Τζόνι ο Ντεπ. Ο Τζόνι ο Ντεπ θα κάτσει στο εδόλιο. Τι έκανε πάλι. Λοιπόν, νομικούς μπελάδες έχει ο Τζόνι. Ετοιμάσου να πάμε να τον υπερασπιστούμε τώρα. Αυτός και η Θόδη. Εκεί Θόδη δεν έχει. Ο Τζόνι και ο Ιθόδη μαζί. Βάσο, του χρόνου να έρχομαι να κάθομαι σε μια γωνίτσα. Δεν θα ενοχλώ. Σάββατο, κάθε Κυριακή στις 8 θα έρχομαι να κάθομαι σε μια γωνίτσα. Να παίρνω λίγο αέρα στα RFM. Γιατί δεν θα ήθελα μετά όδενα. Δεν θα μιλάω. Δεν θα ενοχλώ. Θα παίρνει το καφεδάκι. Γιατί θα λέει. Γιατί επειδή κάνουμε τον κόσμο και γελάει και παίρνει. Τότε συνδυάζουμε την Ιθόδη με τον Τζόνι Ντεπ. Μα έγινε πρόσφατα με την Ιθόδη γι' αυτό. Και δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Εδώ ολόκληρη. Τον έχει καλέσει ο Τραμπ τον Τζόνι στο Λευκό Οίκο. Ναι. Και τι φόβη έχει καλέσει ο Τραμπ. Λοιπόν, ο Χολιγουδιανός λοιπόν Σταρ θα κληθεί να βρεθεί στο δικαστήριο καθώς δύο πρώην σωματοφύλακές του λέει κατέθεσαν μήνυση εις βάρος του. Για μη καταβολή δεδουλευμένων χρωστάει και ο Τζόνι ο Ντεπ. Αλλά και για άλλα αδικήματα. Όπως ισχυρίζονται οι δύο άντρες, η θητεία του στον πλευρό του βραβευμένου με Όσκαρ, πια ηθοποιού, δηλαδή χαρήκαμε όταν το πήρε το Όσκαρ, κλαίγαμε με ένα φιλετά επιτέλους, ήταν μια ταλαιπωρία, λέει, αφού τους εξανάγκασε να εργάζονται σε επικίνδυνους για αυτούς συνθήκες με άφθανο όπλα και ναρκωτικά στον περιγυρό τους, ενώ τους έβαζε, λέει, να προσέχουν το ανήλικο παιδί του. Οι δύο σωματοφυλακές, οι οποίοι λέγονται Eugene Areola και, Miguel Sanchez, δηλώνουν, λέει, πως ξεκίνησαν να εργάζονται ως σωματοφύλακες του Johnny του Depp. Το 2013 και το 2016 τους επέλεξε λέει ως προσωπικούς τους φρουρούς που θα τον προστάτευαν μέσα στο σπίτι του. Ο 54χρονος τώρα ηθοποιός έχει εμπλακεί σε δικαστική διαμάχη με τους πρώην μάνατζέρ του, τους οποίους κατηγορεί ότι διαχειρίστηκαν με άθλιο τρόπο τα 650 εκατομμύρια που έχει βγάλει τα τελευταία 20 χρόνια, λίγα έβγαλε, από τις ταινίες του, ναι, άλλοι βγάζουν περισσότερο, έτσι, με αποτέλεσμα να έχει μείνει σχεδόν άφραγκος. Δηλαδή στην ερθοκομική της κηφισιάς του Τζόνι Ντεπ από αύριο με έσκοτωσε γκρνμένα. Οι ίδιοι λέει από την πλευρά τους ισχυρίζονται λέει ότι ο μοναδικός υπεύθυνος για την απώλεια των χρημάτων είναι ο ίδιος ο Ντεπ και οι εξωφρενικές πατάλες του. Δηλαδή σιγά τι εξωφρενικές πατάλες τώρα. Εντάξει έκανε και κάποιες πατάλες. Άκου τώρα να δεις τι είπαν οι σωματοφύλακες. Ότι άρχισαν να παρατηρούν λέει ότι από το 2016 οι επιταγές τους δεν περιλάμβαναν τις αμέτρητες υπερορίες τους. Επίσης, λέει, στη μήνυσή τους ισχυρίζονται ότι ο ηθοποιός δεν τους επέτρεπε τα διαλύματα. Άκου τώρα, ούτε και επειδή δεν πήγαινε. Αυτά να τα κοιτάτε, παιδιά, να μην προβλέπονται από τον νόμο. Ενώ είχε φροντίσει να φαίνεται. Ενώ είχε φροντίσει να φαίνεται, θα πάμε απέναντι που κοιμούνται πολλές ώρες. Στα χαρτιά, ως ανεξάρτητοι συνεργάτες και όχι ως υπάλληλοι. Το είπα κι άλλη φορά, δεν ξέρω αν σημειώθηκε η πρώτη, να σημειωθεί και η δεύτερη. Εγώ εδώ στηρίζω. Σύμφωνα με τα δικαστικά, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που έχουν διαρρεύσει, τον κατηγορούν ακόμη ότι τους χρησιμοποιούσε σαν οδηγούς και σαν παιδιά για όλες τις δουλειές του ίδιου και της οικογένειάς του. Όπως αναφέρουν, λέει, δεν ήταν λίγες οι φορές που αναγκάστηκαν να οδηγήσουν ένα αυτοκίνητο που μετέφερε παράνομες ουσίες ή που υποχρεώθηκαν να τραβήξουν, λέει, τον ηθοποιό μακριά από τις κάμερες για να μην γίνει ρεζίλη εξαιτίας των ναρκωτικών που είχε καταναλώσει. Ο ίδιος δεν έχει πει κάτι, ο Τζόνι Ντεπ.
δεν κάνει κάποια δήλωση. Εντάξει. Να μην είναι σε θέση. Γιατί είναι σε θέση. Καλά, πολλές καταχρήσεις. Το ξέρω αυτό για τον Johnny Depp. Είχαν βγει και άλλα. Δεν το λέω σωστά, είπαμε. Ο Johnny Depp. Ο Johnny Depp. Είχαν βγει και άλλα περιστατικά. Είχαν ακουστεί πάρα πολλά και φωτογραφίες. Τον έχουμε δει κατά καιρός. Εντάξει, είδες τι παθαίνει για να πας στο Hollywood. Γι' αυτό δεν πάμε ακόμα. Λοιπόν, να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και να ακούσουμε τον Γιώργο Στεφάνου με το τραγούδι του Μοναξιά, που το έχουμε και σε πρώτη μετάδοση και το ακούμε αποκλειστικά εδώ από το Star FM 97,1 και μπαίνουμε και μέσα στο επίσημο κανάλι της Music Records στο YouTube για να δούμε και το πολύ όμορφο βίντεο κλιπ που έχει γυρίσει ο Γιώργος Στεφάνου. Πάμε λοιπόν, Γιώργος Και αμέσως μετά ξέρεις τι σου έχω, έτσι σου έχω ζώδια. Τα τρία ζώδια που κολλάνε σε τοξικές σχέσεις. Τρία ζώδια είναι. Είμαι μέσα. Εντάξει. Πάλι καλά. Πάμε λοιπόν. Αν δεν θα σας πω, η μία εγώ είμαι, η άλλη εγώ είμαι. Περιμένετε να το πούμε το θέμα. Άμα πια δηλαδή δεν μπορώ. Γιώργος Στεφάνου λοιπόν και Μοναξιά κυκλοφορεί από τη Music Records. Γεια σου Ρούλα. Του Ρούλα που πήγαινε στην Κορομιλά.
Λοιπόν, πάμε. Live μετάδοση παντού. Instagram, παντού. Στο ραντεβού στα RFM. Και θα κάνουμε και στο Twitter από την επόμενη μήνα. Γίνεται και live μετάδοση στο Twitter. Φυσικά και γίνεται live μετάδοση στο Twitter. Θα βάλεις το κινητό σε ένα σημείο. Μα δεν μπαίνει. Βάλ το κάπου, μήπως πού να το βάλεις όμως. Θα το βάλω κάπου. Ευχαριστώ. Και μέχρι να το βάλει η Βάσια, θα πάμε λοιπόν σε ένα ωραίο θέμα, ζωδιακό. Τα τρία ζώδια λοιπόν που κολλάνε σε τοξικές σχέσεις. Δεν είστε. Είναι ο Ιχθύς, ο Ταύρος και ο Ζυγός. Εσύ ήσουν σίγουρη, Βάσο Καλαργύρου. Δεν μπορείς τοξικούς ανθρώπους. Και εγώ λοιπόν χθες έβαλα στόχο να διώξω τους τοξικούς ανθρώπους. Έπεσαν κάτι ωραιότατα blog στο Facebook και μετά είχα ένα χαμόγελο από εδώ μέχρι τα αυτιά και μετά ο κοινός μας φίλος και μου λέει «Γιατί έχεις τέτοιο χαμόγελο, λέει, έκανα μια κακή πράξη και ηρέμησε η ψυχή μου». Λοιπόν, Ιχθύς. Ναι, δηλαδή δεν γινόταν, έπρεπε να φύγουν κάποιοι άνθρωποι. Θα φύγετε κι άλλοι κάποια στιγμή. Από τη μία λοιπόν, η Ιχθύς τώρα. Τώρα κι εσύ. Άντε, πολύ. Όταν είναι οι τοξικοί άνθρωποι. Εγώ σου είπα τι να κάνεις. Ακόμα και αυτούς που. Και θα συμφωνήσουν και οι ακροατές μαζί μου. Ακόμα και αυτούς που αντιπαθείς και δεν αξίζουν την καλημέρα σου, εσύ να τη δίνεις. Άμα τους δω έξω, θα τους πω μια καλημέρα. Να τους βλέπω όμως και στο Facebook, δεν μπορώ. Τέλος. Αυτό είναι το χειρότερό τους. Αυτό είναι το. Αυτό περισσότερα. Δεν μπορώ άλλο. Λοιπόν, Ιχθύς, από τη μία ζουν στον κόσμο τους προφανώς, αυτή είναι η γνωστή τους ικανότητα. Από την άλλη υπομένουν τις θυσίες και τις δύσκολες καταστάσεις για να μην πω ότι τις μαγνητίζουν κιόλας. Ο συγκεκριμένος συνδυασμός βοηθάει ώστε να παραμένουν σε σχέσεις που είναι αντικειμενικά χάλια. Δεν κερδίζουν τίποτα τα ψαράκια επιβιώνοντας μέσα σε καταστάσεις τις οποίες άλλοι, όπως ένας τοξότης για παράδειγμα, θα το έχει βάλει στα πόδια προπολού. Σίγουρα δεν είναι εύκολο να παραδεχτείς ότι ο άνθρωπος που αγαπάς σου κάνει κακό, γι' αυτό και ωρεοποιείς τις καταστάσεις, σαν την πάστα φλόρα στο μία τρελή-τρελή οικογένεια ή στρουθοκαμιλίζεις. Καμιά φορά ίσως χρειαστεί να πουλήσεις και τρελίτσα για να επιβιώσεις. Αλλά άλλο η εξαίρεση και άλλο ο κανόνας. Ταύρος. Ταύρος. Ο Ταύρος είναι το πιο πιστό ζώδιο. Υποστηρίζει το τέρι του, το αγαπάει και το δείχνει. Κεράκι αναμένο. Αλλά το παρακάνει. Περνάει από την όχθη της αφοσίωσης στην άλλη, που είναι γεμάτη με κοροϊδά. Δεν αξίζουν όλη η αφοσίωση και πλήρη δοτικότητα. Ο Ταύρος ολοκληρώνεται όταν δίνει και έχει μια σταθερότητα στη ζωή του, αλλά όταν το κάνει αυτό, ό,τι και αν γίνεται, τότε δεν αγαπάει απλά ανεφόρον, δηλαδή σαν θύμα, αλλά κάνει και τον αυτοσεβασμό του. Το να κάνεις τα πάντα για να έχεις δίπλα σου αυτόν που αγαπάς, βάζοντας τις ανάγκες σου πίσω ή κάτω από τις δικές του, είναι μια μορφή τοξικότητας. Οι Ταύροι το επιτρέπουν αυτό. Και από τη στιγμή που οι ερωτικές σχέσεις είναι μάχη, ποιος δεν θέλει να κερδίζει συνέχεια, ειδικά όταν τον αφήνουν. Ζυγός. Έχει γεννηθεί για να συνυπάρχει. Το λέει. Μάλιστα. Και το όνομά του. Είναι ζυγός. Ποτέ μόνος. Τα ζυγουδάκια λοιπόν νομίζουν ότι έχουν τις αντοχές του Προμηθέα, ξεχνώντας πως είναι άνθρωποι, και αυτοί όταν πληγώνονται, αυτά μένουν και πονάνε. Η συντροφικότητα είναι ο αυτοσκοπός τους και αυτό σημαίνει πως όταν κάτι καταντάει αιμονικό, έχει συνέπειες. Αντέχουν πολλά, προτιμούν να υποχωρήσουν ή να επισημάνουν το δικό τους, έστω και ελάχιστο σε σχέση με το άλλο φταίξιμο, προκειμένου να είναι καλά μαζί. Το παράδοξο όμως με τον ζυγό και αυτό που τον σώζει την κρίσιμη στιγμή, είναι πως εκτός σχέσης είναι εξαιρετικά ανεξάρτητο πλάσμα. Όσο πιο νωρίς τους συνειδητοποιήσεις τη ζωή, τόσο, τόσο λιγότερο απαράδεκτες καταστάσεις με βλαμμένους ανθρώπους θα μπλέξουν. Μέχρι να συμβεί αυτό όμως, περιορίζεται στο να βρει έναν έστω και προσωρινό αντικαταστάτη που θα του κάνει και τον αποχωρισμό από τον Mr. Toxic, να βάλουν να ακούσουμε Toxic την Britney Spears. Κάπως πιο εύκολο, ο οποίος μπορεί να είναι και χειρότερος τον προηγούμενο. Φαύλος κύκλος. Μάλιστα. Ταύροι λοιπόν, Ιχθύς και Ζυγοί, μπλέκετε στις τοξικές σχέσεις, καλά να πάτε. Για μας δεν λέει τίποτα. Εμείς δεν μπλέκουμε στις τοξικές σχέσεις. Πώς δεν έβαλε εμένα, βέβαια, που έχω ζήσει τόσο. Δεν ξέρω κι εγώ τον Παρθένο πώς δεν τον έβαλε. Δεν ξέρω κι εγώ. Λοιπόν, και 28, 28, ε! 28, να είναι έτσι ωραία. Εντάξει, είχαμε και πολύ ωραία παρέα σήμερα. Όπως και πολύ ωραία παρέα θα έχουμε, όχι αύριο, την Παρασκευή. Την Παρασκευή να είναι, πούμε τι θα έχουμε αύριο. Που θα είναι μαζί μας ο αγαπημένος Γιάννης Τάσιος και θα μας τα πει όλα αρχικά. Ναι. Γιατί έχει να μας πει και πάρα πολλά από το 88 που ξεκινήσει. Θα μας πει για το ολοκαινούργιο τραγούδι του το Όλα να τα αλλάξω. Όλα να τα αλλάξω. Να τα ακούσουμε παρακαλώ. Music record. Λοιπόν, όσο για αύριο. Τα νέα σου. Τα νέα μου το όλα τέλεια. Αύριο. Θέλουμε να πούμε λοιπόν αγαπημένοι ακροατές. 4 με 6, επειδή το ζητήσατε, το ξαναζητήσατε
Και παίρνετε τηλέφωνο εδώ στο σταθμό. Το σήκωνε η Βάσο Καλαργύρου και βαριόταν να γράφει τα ίδια και τα ίδια που λέγατε. Δηλαδή, πραγματικά πόσοι είστε πια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τόσα τηλέφωνα. Όχι, εντάξει, πλάκα καλό. Λοιπόν, αύριο. Τι διαδηλώσει απ' έξω. Δηλαδή, αντί να διαδηλώσουν για την εργατική του Μαγιά χθε, ήρθαν εδώ απ' έξω και απαιτούσαν να κάνουμε εκπομπή. Και πού ήταν το μεσημβρινό δελτίο με τη Φάμη Παλιό και δεν το έκανε ζωντανή μετάδοση αυτό απ' έξω από το Star τι συμβαίνει. Τα κρύβετε αυτά. Τα κρύβουνε. Δεν άκουσα. Πέφτουν στο τριβάνι και πνίγονταν μετά. Να τα. Αχ, Παναγία μου. Λοιπόν, θέλω να σα πω λοιπόν ότι αύριο δεν θα είμαστε ζωντανά. Αλλά έχουμε ετοιμάσει μια ωραιότατη best of εκπομπή με τα καλύτερα τη τελευταία εβδομάδα που αγαπήσατε. Τα αγαπήσατε, τα λατρεύσατε, τα κάνατε, τα ράνατε. Δεν ξέρω κι εγώ τι θέλετε να ακούσετε. Πολύ έχουμε ωραία, βάλει τα καλύτερα, ακριβώς. Συνεχίζουμε εμείς με την καλύτερη μουσική της πόλης, φυσικά. Πάμε σε ένα μουσικό, όχι σε μουσικό διάλειμμα, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Και μετά, μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε τον Γιάννη τον Τάσιο με το Όλο να τα αλλάξω που θα είναι. Και την Παρασκευή, και την Παρασκευή μαζί μας. Λίγο μετά τις 5 θα είναι ο Γιάννης Τάσιο. Οπότε, να πούμε ότι τη συνέντευξη με τα παιδιά. Με τους... το... Το best of. Το best of. Εγώ θέλω να σας πω ότι η συνέντευξη με τους συντελεστές της παράστασης Ευθυστός ο Μακαρίτης θα είναι αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής διαθέσιμη στο tvstar.gr στο φάκελο της εκπομπής μας, ραντεβού στις 4 που ακούτε και όλες μα όλες τις συνεντεύξεις. Φύγαμε.
Αθηναίοι τέλος πάντων. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει βέρος Αθηναίος τώρα, όλοι από χωριά. Ούτε και βέρος Θεσσαλονικιός. Όλοι από χωριά πήγαμε. Και θέλω εγώ να σου πω τώρα για έναν Θεσσαλονικιό, ο οποίος προκαλεί και πάλι. Έχει προκαλέσει και πρώτη. Α, λες για τον δικηγόρο. Αμέγω, ο οποίος προκαλεί με νέο του δημοσίευμα στο Facebook και που πέρυσι τέτοια εποχή λοιπόν έγινε γνωστός με το post του στο Facebook στο οποίο έκραζε τις εύσαμες γυναίκες που βγαίνουν στην παραλία. Ξαναχτύπησε και φέτος λοιπόν. Γυρίζει και λέει ότι, το μισό λεπτό, ο Θάνος Καρατσιόλης is watching η Φάλαινα at a συγκεκριμένο beach bar. Έτσι και γράφει τα πρώτα μπάνια της Φάλαινας. Ζέστανε απότομα φέτος ο καιρός με αποτέλεσμα να ξεκινούν πρόωρα στις παραλίες, λέει, όλων των ειδών τα θηλεστικά από Φάλαινες μέχρι και Φώκες που επισκέπτονται δειλά-δειλά τις αμμουδιές για να χαρούν τη θάλασσα. Κύριε Καρατσιόλη, εγώ δεν βγήκα στη θάλασσα. Δεν είναι τώρα ευγενικό αυτό. Δεν είναι ωραίο. Γράφει κι άλλα. Αυτή τη χρονιά, λέει, όμως οι Φάλαινες δεν πρόλαβαν να σου λουπώσουν το σωματάκι τους, γιατί πριν καλά-καλά βγει ο χειμώνας, μπήκε το καλοκαίρι και δεν πρόφτασαν να γραφτούν σε ένα γυμναστήριο της τελευταίας στιγμής για να αποβάλουν από πάνω τους έστω τα χοντρά-χοντρά κοψίδια του περασμένου χειμώνα. Η λαχτάρα τους δε και για το φαγητό αλλά και για θάλασσα είναι τόσο πελώρια που δεν μπορούν καν να περιμένουν ένα μηνάκι ακόμα να γυμναστούν ολίγο, τα λέει και έτσι, και να ξεπροβάλλουν τα στοιχειωδώς λιγότερο αγίνα στα κορμιά τους, στα παραλίας, μιλάει και λίγο με την καθαρέβουσα, τι είναι ο Ιωάννης Μεταξάς, με όσο καμουφλάς μπορεί να τους δώσει ένας μήνας γυμναστικής και δίαιτας. Από την άλλη, είναι και πονηρές γιατί σπέβδουν, λέει, τώρα στις παραλίες που έχουν ελάχιστο κόσμο, οπότε δεν εκτίθενται μαζικά, αλλά και αυτό πάλι αποτελεί επί της ουσίας παγίδα αυτοεγκλωβισμού τους σε μια κατάσταση αέναης πάχυνσης χωρίς αποτρεπτικές συνέπειες οπτικής, έστω κοινωνικής καταγραφής. Σας μας πει λίγο, είναι διατροφολόγος, άνθρωπος, είναι κοινωνικός λειτουργός ή δικηγόρος. Ιστερόγραφο, και ιστερόγραφο το πόστο. Λέει, και φέτος το καλοκαίρι θα πονέσουν τα ματάκια μας. Θα πάθουμε πολλαπλές ρήξεις αμφιβληστροειδούς χιτώνα. Δεν το έπαθες, μανάρι μου, όμως να ησυχάσουμε. Καθώς το φαγητό έχει γίνει μόδα και τα πάχια βαφτίζονται πιασήματα από τις κακομαθημένες χιλιόδουλες που έχουν και ως μόνιμη επωδόκη δικαιολογία τους τον υπερθυρο. Τη γράφει υποθυρεοδισμό. Μάλιστα. Λοιπόν, εμένα με ξέρεις έναν άνθρωπο, ξέρεις ποια είναι αυτά που με ενοχλούν. Και πως άλλη τη φωτογραφία που βγάζει με το πουρο και όλα σε κύριο. Η αδικία, του ψέμα και η αγένεια. Αυτό που κάνει αυτός είναι πρώτον άδικο, συγγνώμη για το κινητό. Καλή κάνει δουλειά μας. Είναι άδικο, δεν γίνεται να εκφράζεσαι έτσι για κανέναν άνθρωπο, οτιδήποτε και να είναι. Και αν θες να ενδεχομένως να του πεις ότι κάνει κακό, ας πούμε, μπορείς να το ενώ με το φαγητό ή οτιδήποτε, μπορείς να το πεις με πολύ ωραίο τρόπο και πολύ ευγενικό τρόπο και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εκφράζεται έτσι. Βασικά, γιατί μην εκφράζεσαι, ρε μεγάλη. Και γιατί ασχολείται με το τι κάνουν οι άλλοι. Οπότε, γιατί δεν ασχολείται κανένα με το τι κάνει αυτός. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι οπότε δεν έχει προσωπική ζωή. Ο άνθρωπος δεν έχει προσωπική ζωή, δεν έχει με κάτι άλλο να ασχοληθεί και ασχολείται με τον υπόλοιπο κόσμο. Μπακούρι, βλέπεις τα ντοκιμαντέρ, δεν έχει προσωπική ζωή. Βλέπεις τα ντοκιμαντέρ. Ναι, όταν ήμουν στο Sky έλεγα βλέπεις Sky ντοκιμαντέρ, τώρα βλέπουμε Star ντοκιμαντέρ. Να τιμήσουμε λίγο το σπίτι. Τι να πω, δηλαδή πραγματικά δεν το δέχομαι. Εγώ θέλω να το ξαναβγάλει και να καινούργιο να το ξαναβρίσει όπως την προηγούμενη φορά. Δεν δέχομαι από κανένα να εκφράζεται έτσι για πρώτον για ανθρώπους που δεν τους ξέρει και δεύτερον για ανθρώπους που έχουν ένα ελάττωμα και είτε θέλουν να το αλλάξουν είτε θέλουν να το... Καλέ, μα νιώθει άνετα ο άλλος έτσι όπως είναι. Δεν το πέφτει λόγο σας παρακαλώ. Και Σαλονικού και ούτε πώς τον λένε, θυμάμαι. Κύριος Καρατσιόλης. 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 Ναι. Κράτω το καρά και βάλε κάτι άλλο από αυτό. Πίσω να είμαστε μια χαρά. Να διώξουμε το καρά. Ναι. Λοιπόν, βάλετε κάτι άλλο από μη που τελειώνει σε στίγμα τελικό. Για πάμε παρακάτω. Εγώ ήθελα να σε πάω όπως είχαμε σχολιάσει, ας πούμε, για την ειρηνευτική συνάντηση κορυφής του Κιμ Γιονγκ Ουν. Καλά, εδώ ετοιμάζονται να κάνουν επενδύσεις σε Αμερικάνες στη χώρα. Το ακούσατε του αυτό. Του Προέδρου λοιπόν, ναι. και του Προέδρου της Νότιας Κορέας, Moon Jae. Το Θοδωρή Δρακάκη τον έχει πάρει παραμάζωμα σήμερα από το Λούμπεν. Άρα πώς τον λένε. Moon Jae. Τον λένε. Τον Προέδρο της Νότιας Κορέας. Moon Jae. Λοιπόν. Το φεγγάρι της Jane, ας πούμε, μην πω κάτι άλλο. Έτσι. Αλλά δεν θέλουμε να σχολιάσουμε. Φεγγαρόφωτο όμως είναι και αυτό. Η ερμηνευτική συνάντηση κορυφής, γιατί... Εντάξει. Αλλά ήθελα να σχολιάσω το χαλαρό crossfit που έκαναν οι σωματοφύλακες του Kim. Γιονγκ Ουν, μετά την ειρηνευτική συνάντηση κορυφής. Κοίτα εδώ πώς τα πάει τα παιδάκια τρέχοντας. Τα τρέχοντα. Κοίτα.
και τα βρίσκουμε τα παιδάκια εδώ. Πάει λοιπόν το πολυτελές αυτοκίνητο με τον Kim Jong-un μέσα και οι σωματοφύλακες πάνε με χαλαρό τα ψηματάκια έτσι. Γιατί δεν ξέρω. Να τον έχουν γύρω-γύρω. Ή γίνει τίποτα. Φαντάζομαι, δεν ξέρω. Βλέπεις. Έχει γίνει και τσιφάκι αυτό. Ό,τι τι. Εγώ αυτό σαν τόπο κάτω θα έβγαζα προλαβαίνοντας τις εκδόσεις. Για να τους έχει σε φόρμα, κατάλαβες. Κανένας δεν το κατάλαβε, κανένας δεν καταλαβαίνει πώς λειτουργεί η Βόρεια Κορέα ούτως ή άλλως. Αλλά και αυτό είναι ένα παράδοξο εκείνης της ημέρας. Γιατί τώρα δηλαδή. Γιατί συμβαίνει. Τα τρέχοντα. Τα πάει τρέχοντα. Τρεχαλιτσές λέγονται σε σωματοφυλακές του μάλλον. Και κοίτα πόσους έχει έτσι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 σωματοφυλακές. 5 και 5 δεξιά και αριστερά και 2 πίσω. Τα καημένα τι τραβάνε. Πάνε και με το ίδιο πόδι, παιδιά. Απίστευτο. Τι έχουν τέρμα και ψοφάνε. Το πόδι που εκεί στη Βόρεια Κορέα δεν θα ξεχάσω ποτέ την κυρία που λέει το δελτίο ειδήσεων. Με έχει δει, φαντάζομαι. Φυσικά και την έχω δει. Την κάνει και ο Μητσικώστας το Μίτσι Σόου στην ΕΡΤ. Παιδιά, είναι απίστευτο το πώς λειτουργεί και το πόσο χαμογελαστεί. Έχει... Τι έχουν επιβάλει να είναι τέλος πάντων. Καλέ, γυρίζει και λέει μόλις πέφτει ο Τάβε. Λοιπόν, ωραία και αυτή, κυρία. Πάμε να ακούσουμε το αθλητικό μας δελτίο με τον Θανάση Περιβολιώτη και το startsports.gr. Και μπορούμε να ακούσουμε μετά και ένα Μιχάλη Νεοφύτου, σας παρακαλώ, ένα πόσο βιάστηκε. Έτσι. Ναι. Έτσι. Έτσι. Θα το ακούσουμε. Πάμε. Λοιπόν, πάμε.
Επιστροφή. Εδώ είμαστε. Επιστροφή στα Πάτρια Εδάφη. Και 49, ναι, και 10 λεπτά μας θα ακούσουμε, δεν πρέπει να ακούσουμε ένα άλλο ένα κομμάτι ακόμα. Και θέλω να πάμε σε αυτή την απίθανη διαφήμιση που ταιριάζει και σήμερα. Για πες. Του Γραφείου Τελετών στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Η οποία κάνει τους φραστικούς να σταυροκοπιούνται στη μέση του δρόμου. Γιατί. Γιατί, θα σου πω γιατί. Το Γραφείο Τελετών βρίσκεται στην περιοχή της Καλαμαριάς και η διαφημιστική του πινακίδα γράφει. Πες κάτι όμορφο σήμερα, μην περιμένεις. Καλό ταξίδι. Αυτό έτσι λέει η πινακίδα αυτή. Συγγνώμη, τώρα αυτό μισό λεπτό. Συγγνώμη που θα το κάνω αυτό. Πες κάτι όμορφο σήμερα, μην περιμένεις. Γιατί αύριο δεν ξέρεις. Πες το σήμερα. Δηλαδή, θες να πεις στον σύντροφό σου ότι τον αγαπάς. Πες το σήμερα. Αύριο δεν ξέρεις τι θα γίνει. Θες να εκφράσεις κάποια έτσι συναισθήματα στη φίλη σου. Πες τα σήμερα. Μην τα πεις αύριο. Θέλω να πω εγώ να δηλώσω στον αέρα πόσο αγαπάω Άκη Τσακίδη. Θα το πω σήμερα. Το είπα κιόλας. Όχι, μην χαρείς ψέματα. Όχι, δεν λέω ποτέ ψέματα. Λοιπόν, δεν λέω ποτέ ψέματα, ευτυχώς. Αλήθεια, ναι. Πες κάτι όμορφο σήμερα όμως. Μην περιμένεις. Γιατί μπορεί να σε πατήσει τελικά. Γιατί αύριο θα με πάρεις τηλέφωνο, κατάλαβες. Σαν το θείο μου το Βαγγέλη. Που γύριζε και που θυμάται ακόμα τις τελευταίες λέξεις της μαμάς του. Πρόσεχε, Ιάκο, Βενταλίκα. Είναι και σε μεγάλη πινακίδα. Είναι στο μάτι, δηλαδή κάνει μπαμ. Εγώ θα τους έλεγα να βάλουν κάτι άλλο. Και έχει και δίπλα ένα ζευγάρι το οποίο. Καταλαβαίνεις. Ναι, αυτό. Μπιζαρό. Είναι σαν αυτό που γυρίζει και σου λέει. Δηλαδή, πάρα πολύ ωραία. Στη Θεσσαλονίκη που είναι, στην Καλαμαριά είναι αυτό. Δεν το έχω δει. Πάλι καλά. Εγώ πάρα πολύ ωραία. Μη σου πω ότι θα έβαζα και έναν κύριο. Ναι, που θα κοίταγε ψηλά και θα έλεγε ο Τάκης πήγαινε πάντα με το κεφάλι ψηλά. Στο τέλος πήγε εκεί που κοίταζε. Ή όπως αυτό που λέει στο δικό μας το νεκροταφείο και εμείς είχαμε δουλειές αλλά τις αφήσαμε στη μέση. Δικό μας το νεκροταφείο. Ναι, δεν το λέει. Δεν έχω πάει στο νεκροταφείο της Λαμίας ποτέ. Δεν έχω πάει. Δεν έχει πεθάνει κανένας εδώ στη Λαμία να πάω. Έχω μπει σκεφτεί τις Τηλίδες και του Βόλου. Αυτά. Έτυχε να πάω. Και το γράφει αυτό έξω από το νεκροταφείο μας. Είναι η πινακίδα του Δήμου. Ναι, του Δήμου, δεν ξέρω. Των υπευθύνων εκεί, φαντάζομαι. Του νεκροταφείου. Του σεμετέρι. Ναι. Και γιατί το βάζουμε αυτό. Δεν ξέρω. Για να δώσουν μια ευχάριστη νότα. Ενδεχομένως. Τι να σου πω. Δεν ξέρω γιατί το βάλανε. Για να υπενθυμίσουν το πόσο παθησοδυνοί είμαστε σε αυτή τη ζωή. Δεν ξέρω τι να σου πω. Who's school. Αυτό. Γιατί μας έχει πιάσει λίγο με τις κήπιες σήμερα, Τετάρτη. Της τόσο μακαρίτης, τι μας κάνατε. Κομμωδία είναι αυτό, δεν είναι αυτό, δηλαδή τέτοιο. Ίδιος ο συγχωρεμένος. Και θα μπορούσαμε να διακομωδήσουμε το θάνατο, γι' αυτό καταλαβαίνω. Φυσικά, είναι σαν να σου λέει μια γιαγιά, ίδιος ο συγχωρεμένος. Ποιος συγχωρεμένος, γιαγιά, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, θέλετε να πάμε σε ένα ακόμα τελευταίο τραγούδι και να έρθουμε να αποχαιρετιστούμε ή θες να μου πεις κάτι άλλο. Θα ήθελα να μου πεις κάτι ακόμα. Να σου πω. Εντάξει, να μην μείνουμε πολύ. Να το πεις. Όχι, θα μείνω εγώ. Εντάξει. Κατερίνα Γενώριου. Ναι. Στην αδέλφισσα αυτή. Ναι. αυτή, όχι, εσύ το έχεις καλύτερο. Αυτή το έχει πιο. Εγώ το έχω, εντάξει, το λέω καλύτερα. Λίγο. Αλλά είναι και η γοητεία μου αυτή και της Κατερίνας Γενώριου και όχι μόνο. Δεν σε πουλάμε, μάνα μια... μου, λέει τι έκανε. Δεν με πουλάτε. Όπα. Και να θέλατε. Μην ρωτάς εμένα τη διοίκηση, δηλαδή. Δεν ξέρω. Και να θέλατε, δηλαδή. Σε πουλά. Δεν ξέρω. Η Κατερίνα Γενώριου λοιπόν κάνει τον απολογισμό της στο Instagram λίγο πριν κλείσει τα 33 της χρόνια. Έγινε 33 και καινούριου. Η Κατερίνα Γενώριου. Δεν το εμείς γίναμε. Γίνατε. Τόσο. Πάμε παρακάτω. 20 φεύγα. 20 μπρος. Πολύ προσωπική ήταν η εξομολόγηση λοιπόν στην οποία προχώρησε η Κατερίνα Γενώριου μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram λίγο πριν κλείσει τα 33 γενέθλιά της. Μίλησε για όλα όσα έχει καταφέρει στη ζωή της, αλλά και όσα ακόμη δεν έχει καταφέρει. Χωρίς να φοβάται να αγγίζει, να αγγίξει μάλλον τις πιο λεπτές φορές της ζωής της. Η Κατερίνα. Η Κατερινάκη. Κατερίνα, Κατερινάκη. 33, ναι. Τώρα γιατί με κοροϊδεύουν πάλι. Λοιπόν, 33, ναι. Ίσως είναι η δεκαετία, λέει, των πιο καθοριστικών αλλαγών για τους περισσότερους. Αφού μέσα σε αυτή τη δεκαετία οι περισσότεροι παντρεύονται. Παντρεύεται καινούργιο και μας το λέει απ' έξω. Αγοράζουν ή φτιάχνουν το δικό του σπίτι.
κάνουν οικογένεια. Και βγαίνει η είδηση τώρα. Στην η Κατερίνα καινούργια είναι έγκυος και παντρεύεται. Στην εκείνη περίπτωση λέει, δεν θα πω πως πληρώ όλα όσα έγραψα πιο πάνω, αλλά σίγουρα κάποια από αυτά. Μπορεί να μην παντρεύτηκα και πολύ καλά έκανε κορίτσι μου, μην το σκέφτεσαι. Καλά, α την κοπέλα, λέγει τι είπε. Έκανα οικογένεια, βλέπω όμως τις αλλαγές. Εδώ λοιπόν νιώθω πιο όρημη, πιο προσγειωμένη και κατασταλαγμένη. Και γιατί κάνει ακόμα το φτιάξει καθένα τα πω. Είναι πιο όρημο αυτό. Είναι... Κάτσε τώρα. Τόσα χρόνια ήταν μαζί με άλλον. Σου λέει τώρα είναι. Κεντρικιά. Από κεντρικιά. Αυτή... Κοίτα. Όλες οι κεντρικές θεωρούν όρημο αυτό. Να γίνει κεντρικιά. Σαν την άλλη που έλεγε πριν από χρόνια στο δελτίο ειδήσεων του Σταρ. Δεν με πειράζει που με γλάστρα, μπορεί να γίνω δέντρο. Αυτό. Τι εκπομπή θα είναι, δεν μας ενοχλεί. Καταλαβες. Δεν τι σε ενοχλεί, μάλλον. Έπαψα πλέον να σηκώνω τα πολλά-πολλά και τσαμπουκά. Κατά ένα καινούργιο. Ξέρω ότι θέλω, λέει, και το διεκδικώ. Προφανώς, αφού υπέγραψε, δεν την νοιάζει. Δεν σπαταλώ τον χρόνο μου σε πράγματα. Ανθρώπους και καταστάσεις που μου επιφέρουν αρνητικά στοιχεία. Είναι σαν τους τοξικούς ανθρώπους που είπαμε πριν. Mm. Ο χρόνος είναι πια πολύτιμος. Ανακάλυψα πια πως το νόημα της ζωής μου, το μικρές στιγμές ευτυχίας και χαράς που υπάρχουν και ομορφαίνουν τη ζωή μας καθημερινά. Ποτέ δεν κατάλαβα, λέει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που, που αποφεύγουν αυτή την μέρα. Ποτέ δεν έδωσα ιδιαίτερη βαρύτητα στην ηλικία και στο μέτρημά της. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί ένας αριθμός αποκτά τόση δύναμη ώστε να επηρεάζει σε τόσο μεγάλο βαθμό τις ζωές των ανθρώπων. Hashtag feeling blessed. Τα είπε όλα κατά την Hashtag έμεινε speechless. Ναι, έμεινε και εσύ speechless. Ναι. Λοιπόν, τι την έπιασε τώρα το βελτίωση. Αυτά είπε η Κατερίνα Καινούριου. Εντάξει, κατά καιρούς να σου πω κάτι τα λέει. Δηλαδή, δεν είναι ότι κρύβει την προσωπική της ζωή. Καλέ, όχι το κορίτσι τώρα. Για μένα είναι, δεν είναι ωραίο, αλλά τέλος πάντων. Okay. Γιατί καλέ. Το να βγάζει την προσωπική σου ζωή από μόνο σου έτσι και να την προβάλλει σε εξαρτάται. Έξω. Άμα δεν έχει να κρύψει κάτι, δεν σε νοιάζει άμα ανακαλυφθεί κάτι από την προσωπική σου ζωή. Ναι, πρέπει να θεωρώ ότι δεν είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή και εμείς εδώ γελάμε κτλ. Με πειράζει εσύ και. Απλά δεν λέμε συγκεκριμένα τι έχουμε. Άμα λέγαμε τι έχουμε, μάνα μου, αυτή τη στιγμή δεν θα ήμασταν εδώ πέρα. Θέλω να σου πω. Θα ψάχναμε δουλειά άλλου. Η καινούριου το. Ευχαριστώ. Η καινούριου. Άμα είχαμε πει. Ταμείο ενεργείας. Η καινούργιο, ναι. Λοιπόν, το προβάλλει, κατεξοχήν το προβάλλε όλα αυτά τα χρόνια. Καλά κάνει η γυναίκα. Αφήκετε την ήσυχη. Λοιπόν, και εμείς θα σας αφήσουμε ήσυχο γιατί πήγε και 56. Πήγε και 56 να ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Αύριο είπαμε με best of. Τα best of όλης της εβδομάδας. Mm-hmm. Και η εκπομπή θα είναι σε... Best of. Ναι. Την Παρασκευή εμείς θα τα πούμε ζωντανά με καλεσμένο τον Γιάννη Τάσιο. Γιάννη Στάσιος λοιπόν και όλα να τα αλλάξω θα είναι εδώ μαζί μας την Παρασκευή. Κάνω γέφυρα. 4 του Μάη. 4 του Μάη. Και θα τον ρωτήσουμε πώς έπιασε τον Μάη. Εσείς δεν μου είπατε πώς τον πιάσατε, καλά έτσι, τον Μάη. Έτσι θα μπούμε στη συνέντευξη. Τον πιάσαμε καλά αυτό. Θα μετά μας το κλείσει άνθρωπο στον αέρα. Λες να μας το κλείσει, Καλά δεν πειράζει. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι έχουμε πει πολλά στους ανθρώπους και δεν μας το έχουν κλείσει. Οπότε πιστεύω ότι μέχρι το τέλος της σεζόν κάτι τέτοιο θα μας συμβεί. Για να έχουμε να το λέμε ότι μας το κλείσε ο Τάδε το τηλέφωνο στον αέρα, να το παίζουν και τα μεσημεριανά. Τα λέει εδώ, λοιπόν, μας το κλείσει η Χατζίδου. Κάτσε καλά, περίμενε. Η Χατζίδου δεν μας το κλείσε γιατί την προμοτάραμε για Survivor. Ας το ξέρω εγώ τι έκανα. Λοιπόν, το ότι δέχτηκε η Χατζίδου μετά από όλα όσα τη έχω σούρει στο Twitter και δέχτηκε να μιλήσει σε μια εκπομπή που είμαι και εγώ, καλά περνάμε. Λοιπόν, θα κλείσουμε με Παντελή, έτσι που ήρθε. Ναι, το να είσαι καλά θέλω. Καλά θα βάλω. Δεν σκεφτόμουν αυτό. Σκεφτόμουν το άλλο. Ένα παλιό του. Καλά, ας βάλουμε το να είσαι καλά και βάζουμε το παλιό την Παρασκευή. Αχ και να αρχώσουν να πω, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Αχ και να αρχώσουν. Α, βάλτε το αυτό, εντάξει, άντε, καλά. Δεν θα το γράφουμε, το βάλει, είπαμε. Λοιπόν, στα μικρόφωνα ήταν Βάσια Παμοπούλου και Άκης Τσακίνης. Την ρύθμιση του ήχου ήταν η Βάσο Καλαργύρου. Μας άντεξε και για σήμερα, για πόσο δεν πιάνουμε. Ελπίζουμε να αντέξουμε το τέλος της σεζόν. Πάμε λίγο, ήθελα να πάμε εμείς, ναι, να ακούσουμε Παντελή Παντελίδη. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο Star FM 97,1. Ακολουθεί η αθλητική ραδιοεφημερίδα της Sport Day και η σύνδεση με τον Α989 και τον Αντώνη Αντωνόπουλο. Προλαβαίνουμε, μην αγχώνεσαι, μπορούμε να το φάμε και ένα λεπτό μετά. Λοιπόν, στην τηλεόραση του Star Trek της Ελλάδας τι μέρα είναι σήμερα.